αγκάλιασα. Κι αν είσαι άνεμος, εγώ σε κρατήσα. Κι άμα το αύριο. Αχ, κι αν είσαι θάλασσα, τι κάνουμε, χειροκροτάμε εδώ, έχουμε κόσμο, έχουμε συναδέλφους εδώ που είναι από το πρωί, δουλεύουν, αλλά έχουν τον ίδιο ενθουσιασμό και είμαστε όλοι μια ωραία παρέα. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είμαστε σήμερα. Ίχνος σταγόνας, ίχνος ψυχάλας, εγώ βροχή δεν έχω δει ακόμα από αυτά που μας λένε, ξαφνικά θα μας έρθει, δεν ξέρω. Πάντως έχει ζέστη, τι γίνεται με αυτό το air condition, θα έρθει, έρχεται, έρχεται και το air condition σκάμε, λοιπόν. Περιμένοντας τη βροχή ή να μην έρθει εν πάση περιπτώσει, αρχίζουμε και μετράμε λίγο να δούμε πού είναι το επόμενο τριήμερο, το επόμενο ξέφωτο. Αυτό λέγαμε, έτσι ακουγόντουσαν στο γραφείο διάφορα. Πότε είναι, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος? Κάπου εκεί, γύρω στις 13 Ιουνίου. Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ. Τώρα τα λέμε αυτά για εσάς. Για εσάς να σας δίνουμε ιδέες, έτσι και να φτιάχνει λίγο η διάθεση να αντιμετωπίσουμε την εβδομάδα που είναι στο μέσον, Τετάρτη σήμερα. Αλλά και αυτό κάτι σημαίνει. Προχωράμε. Έτσι, με αισιοδοξία, χαμόγελο, μέρα μεσημέρι, ξεκινάμε, φύγαμε. Ωραίο πράγμα το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Ο Χατζηγιάννης πολύ ωραία τα λέει όμως. Και ο Χατζηγιάννης τα λέει ωραία. Έτσι, μας πιάνει η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, τι κάνουμε σήμερα, είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι. Είμαστε καλά, ζεσθενόμαστε. Ζεσθενόμαστε, εντάξει, το κάναμε. Ξέρεις, το έτοιμα. Σε λίγο που θα έρθει το air condition θα γίνει βόρειος πόλος εδώ μέσα. Πρέπει να αλλάζουμε και ρούχα. Μην μαρτυράς, μην μαρτυράς. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Μία κρυώνουμε, μία ζεσταίνουμε. Καλοκαιρινή μία... διάθεση όμως. Ναι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα το βρούμε κάποια στιγμή. Έτσι. Τώρα, αν ξεκινήσουμε από την ειδησιογραφία, τα πράγματα θα γυρίσουν σε πιο μελανή διάθεση, πιο σκούρα διάθεση, γιατί σήμερα το πρωί είχαμε την κηδεία του 14χρονου, του παιδιού που αυτοκτόνησε στα Σεπόλια. Είναι μια ιστορία η οποία απασχολεί πάρα πολύ και έχει ευαισθητοποιήσει, φαντάζομαι, όλους σας, όλους μας, γιατί ένα παιδί δίνει τέλος στη ζωή του, τι έχει συμβεί. Όλα είναι σε μια εξέλιξη και σε μια έρευνα. Το θέμα είναι ότι σήμερα οι συμμαθητές, οι γονείς απαρηγόρητοι, πραγματικά δεν μπορώ να το σκεφτώ καν, αποχαιρέτησαν το παιδί αυτό, το οποίο περιγράφεται σαν ένας άκακος γίγαντας. Η συνάδελφός μας, η ρεπόρτερ, βρίσκεται στο σχολείο, εκεί στην γειτονιά, στο 54ο. Εχθές υπήρξε φίβο μου και ένα επεισόδιο. Πήγαν τα παιδιά εκδρομή στο Άλσος Βεϊκού. Και τσακώθηκαν με μαθητές άλλου σχολείου για αφορμή για ένα κορίτσι από ό,τι μαθαίνουμε. Και μάλιστα βγήκανε μέχρι και σουγιάδες και γίνανε 5 συλλήψεις. Προσαγωγές, ας πούμε, γιατί τα αφέθηκαν τα παιδιά. Είναι και πιτσιρίκια τώρα αυτά. Δεν ξέρω, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Το θέμα είναι ότι ψιλοτραυματίστηκαν και δύο παιδιά. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό το πράγμα, αυτή η ιστορία να μαζευτεί, γιατί αυτή είναι μία περίπτωση. Μία περίπτωση που βέβαια υπάρχουν και πολλές μαρτυρίες και καταθέσεις, αν έχουν ανοίξει στόματα, που λένε ότι ο εκφοβισμός και, δεν ξέρω, ομάδες παιδιών εκεί έχουν επαναλάβει και ξαναεπαναλάβει αυτά τα περιστατικά εκφοβισμού. Και ο 14χρονος ήταν ένα θύμα που δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Θα τα δούμε με ψυχραιμία, έτσι, και με έναν ισορροπημένο λόγο. Τώρα, από εκεί και πέρα, σήμερα νομίζω συνεδριάζει και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Πότε θα καταργηθούν οι μάσκες και πού. Ξέραμε για 1η Ιουνίου. Τώρα, είναι ένα θέμα. Αν θα διατηρηθούν κάπου, έχουμε βάλει και το θέμα των πτήσεων από τις 16 του Μαΐου βάσει της Ευρώπης και του κανονισμού, να δούμε τι θα γίνει και εδώ, πού θα διατηρηθούν και πού θα καταργηθούν. Και τι μαζί κίνηση. Μας, σε λίγο θα είναι και ο Μάκης Δελαπόρτας, να πούμε. Α, θες να πας στα καλλιτεχνικά. Βεβαίως. Ναι. Τι κίνηση είναι αυτή τελευταία. Τι κίνηση είναι αυτή. Και πού οφείλεται. Και όλοι θέλουμε να μάθουμε. Και ρεκόρ, αρνητικό ρεκόρ στον Κηφισό. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε δηλαδή για να φτάσεις από την Αθήνα στον Πειραιά, από το Χαλάνδρη στον Πειραιά κτλ. Που εγώ πηγαίνω συχνά. Θέλεις 2 ώρες. Πού οφείλεται αυτό, το φαινόμενο. Αυτό έτσι. Θα έχουμε μαζί μας σε πολύ λίγο τον Σύμβουλο Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής για να δούμε το θέμα πιο αναλυτικά. Και
να δούμε και όλους τους δρόμους. Θα μας ανοίξει έτσι από το κέντρο εκεί διαχείρισης που γίνεται ο χαμός, για να τα συζητήσουμε. Έχουμε τρελαθεί κάθε μέρα στο γραφείο, αυτό συζητάμε. Τι κίνηση βρήκες εσύ, τι παρακάμψεις έχεις κάνει και από πού έχεις έρθει. Έτσι. Για να ξεσκάσουμε όμως και λίγο. Και λίγο τις τιμές της βενζίνης. Ναι, πες. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κάθε μέρα ανεβαίνει η βενζίνη. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε έξω με τα αυτοκίνητα, έτσι. Γιατί έχουμε άλλο τρόπο. Δεν έχουμε και άλλο τρόπο. Μόνο το ποδήλατο που είχα δεν συμφέρει. Είναι μακρινή απόσταση μέχρι την Πόση ώρα λες να κάνεις από το σπίτι σου εδώ με το ποδηλατάκι. Δεν θα ήθελα ένα δυομισάωρο. Δεν προλαβαίνουμε. Θα προλαβαίνουμε. Είμαι και συνεπής. Δεν έχουμε. Και απ' την άλλη έχουμε και αν έχουμε και άτια. Έτσι, UFO. Έτσι, τα πάντα έχουμε, γιατί θα δούμε στις παράξενες ειδήσεις ότι τα UFO είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε. Αλήθεια. Έτσι, ναι. Και με τη ζέστη όλα μπορούν να συμβούν. Δεν μας κάνει εντύπωση, νομίζω. Φαντάζεσαι στο κυκλοφοριακό και στον ποτηλιάζο μια στιγμή και όχι, UFO δεν έχει χώρο και για αυτούς τη σάφη πια. Δεν φτάνουμε εμείς μεταξύ μας. Και από τα UFO θα σου πω και στο quiz που έχουμε στη συνέχεια, γιατί κληρώνουμε και διήμερο στο ναύπλιο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω έτσι. Θα μας πάει στο ναύπλιο. Κληρώνουμε διήμερο. Πάρε με, παιδί, με το ποδήλατο έστω. Από κάπου να ξεκινήσουμε. Κάτι να συμβεί, και κάτι βλέπουμε να εδώ γίνει. Και το κορίτσι και φωτογραφία. Να πούμε ότι είναι μια πολύ διάσημη τραγουδίστρια, είναι μια κούκλα. Έχει βγάλει πάρα πολλές επιτυχίες. Ελληνίδα. Γιατί ναι, εδώ ελληνικά, φύγει και λίγο από κάτι άλλο. Θα μπορούσε να μπερδευτεί. Ναι, μοιάζει. Κάπου μπερδευτήκαμε. Για να μην ξεχνιούνται και οι τηλεθεατές μας, μπαίνετε στο Μέρα Μεσημέρι κάτω Παύλα Open TV, κάνετε follow τη σελίδα, like στο post του διαγωνισμού και comment τη σωστή σας απάντηση και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο διήμερο που κρύβει πολλά. Και η αλήθεια είναι, πριν περάσουμε αυτές τις παράξενες ειδήσεις, ο Μάκης Δελαπόρτας όντως θα είναι εδώ στο τέλος, προς το τέλος της εκπομπής για μια συνέντευξη απολαυστική, γιατί θα μας δώσει όλα τα παρασκήνια, τι συνέβαινε πίσω από αυτό που βλέπαμε εμείς τελικά ελληνική ταινία, που πέρασε μέχρι τη γενιά του Γιάννη, ας πούμε, και έγιναν γνωστοί όλοι αυτοί οι ηθοποιοί, και θα μας πει διάφορα πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Ανυπομονούμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν για γύρω του κόσμου παράξενες ειδήσεις. UFO. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη μουσική. Ακούστε τώρα τι έγινε. Για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια στο Αμερικανικό Κογκρέσο άνοιξε η συζήτηση για το UFOs. Ο αναπληρωτής διευθύντης της υπηρεσίας πληροφοριών του πολεμικού ναυτικού, τον είπα, ο Σκοτ Μπρέι, είπε ότι η θέαση άτια είναι συχνή και συνεχής στις διάφορες δράσεις του στρατού από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αυτή η συζήτηση είχε να ανοίξει από το 69 και να πούμε ότι είπε ότι πέρυσι είχαν 144 θεάσεις, ενώ φέτος έχουν πάνω από 400 θεάσεις από το στρατιωτικό προσωπικό. Τώρα, όλοι αυτοί που έχουν πει ότι έχουν δει UFO στη ζωή τους και αυτά, είμαι σίγουρη θα πανηγυρίζουν τώρα. Μια σαμπανίτσα θα την ανοίξανε και θα πούνε μας βγάλατε τρελούς, αλλά να τι γίνεται, ας πούμε. Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που ορκίζονται ότι έχουν δει. Ναι, και προφανώς και ο κύριος αυτός. Οπότε δεν είναι και πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αν έρχονται με ειρηνικές διαθέσεις, καλώς να ορίσουμε. Να το πάρουμε έτσι και με τη λογική. Δηλαδή, σε όλο αυτό το σύμπαν υπάρχει πιθανότητα να είμαστε μόνοι μας. Είναι και η μουσική από πίσω, γιατί δεν μπορώ. Ναι, η μουσική είναι φανταστική. Κάτι θα έρθει. Κάτι θα προσγειωθεί. Μόνοι μας δεν είμαστε, αλλά δεν ξέρω. Τι παρέχουμε. Εγώ νομίζω ότι αν έρθουν εδώ, τα UFO θα φύγουν. Θα δουν τι γίνεται εδώ πέρα, θα πούνε α, καλά, εντάξει, και θα φύγουν, θα πάνε πίσω σπίτι. Θα πούνε α, καλά, εντάξει. Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε τι έγινε σε εμάς στη Φλόρινα. Κοντά τώρα θα πάμε. Έτσι. Πάμε να δούμε τι έγινε στη Φλόρινα που μια αρκούδα εμφανίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης. Και την κυνήγησαν τα δέσποτα σκυλιά πίσω στο δάσος. Μέσα στην πόλη της Φλόρινας, Μαριέλα. Μέσα στην πόλη της Φλόρινας συνέβη αυτό. Είναι αρκούδα δηλαδή τώρα. Ναι, δεν φαίνεται για αρκούδα. Αρκουδίτσα. Αρκουδίτσα. Ναι, προφανώς κατέβηκε και ψάχνε τροφή, γιατί τα ζωντανά έχουν τρελαθεί με τους ανθρώπους. Να πούμε ότι ο κύριος Πάνος Στεφάνου του Αρκτούρου είπε ότι είναι περίοδος αναπαραγωγής. Και οι αρκούδες βγαίνουν γιατί ψάχνουν να βρουν φαγητό, γιατί έχουν αυξημένες διατροφικές ανάγκες. Οπότε αυτό το αρκουδάκι, η αρκούδα, η μικρή αρκουδίτσα, που νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλη και τέλος πάντων μπορεί να σκέφτεται κάποιος ότι αν τη δει μπροστά τι θα κάνει. Μας είπε λοιπόν, έχει πει ο κύριος Πάνος Στεφάνου ότι συστήνει ψυχραιμία.
Δεν πλησιάζουμε. Να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω που θα βρισκόμουν. Παιδιά, σαπίθηκος είναι έτσι όπως το λέγεται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την αρκούδα. Είναι αρκούδα, είναι αρκούδα. Λοιπόν, δεν κυκλοφορούν και πίθηκοι ελεύθεροι. Δεν θα μου κάνει τίποτα. Ακόμη στην Ελλάδα είμαστε. Δεν είμαστε στην Ινδία. Προς το παρόν μόνο αρκούδες και UFOs. Λοιπόν, δεν την πλησιάζουμε και τη δίνουμε χώρο για να φύγει. Γιατί πρέπει να έχει διέξοδο η αρκούδα για να μην αισθανθεί ότι την απειλεί. Αυτές είναι οι οδηγίες μας. Πάμε να δούμε στην Ιαπωνία τι έγινε. Για πάμε. Λοιπόν, ένας 24χρονος από το χωριό Αμπού έπαιξε στο τζόγο όλο το ταμείο ανακούφισης COVID του χωριού του. Τι εννοώ. Λοιπόν, οι αρχές αποφάσισαν να δώσουν οικονομική ενίσχυση για την COVID-19 και να δώσουν ανακουφιστικά κονδύλια σε 463 νοικοκυριά του χωριού με χαμηλό εισόδημα. Τα λεφτά αυτά, κατά λάθος, πήγανε στο λογαριασμό αυτού του 24χρονου. Αντί να μοιραστούν, πήγανε μόνο σε αυτόν. Αντί να μοιραστούν στα νοικοκυριά, πήγανε σε ένα λογαριασμό, στο δικό του. Αυτός τι λέει, ωραία, τσούκου τσούκου, θα πάω να τα τραβάω, τα τράβηξε, τα έπαιξε στα καζίνο, τα διαδικτυακά και τα έφαγε όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Και μετά. Τώρα έχει γίνει δικαστική διαμάχη, το χωριό θέλει τα λεφτά δεν μπορεί να τα δώσει γιατί δεν έχει και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στην Γκρενόμπλ στη Γαλλία. Μια τεράστια συζήτηση, έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση με αυτό το θέμα. Λοιπόν, στη Γκρενόμπλ στη Γαλλία αποφασίστηκε πια ότι στις πισίνες της δημόσιας θα μπορούν οι γυναίκες να κολυμπούν με μπουρκίνι, που είναι αυτό το μαγιό που είναι σαν στολίδι, αλλά έχει από πάνω αυτό το μπράβο, που έχει μουσουλμάνες. Από πάνω αυτό που είναι σαν την μπούρκα. Αυτό που αλλά βλέπουμε. Επίσης οι γυναίκες και γυμνόστιθες. Στην ίδια πισίνα πισίνες. Και τόπλες και μπουρκίνι. Στις ίδιες και δεν θα είναι χωριστά τα φύλλα. Ο δήμαρχος της Γκρενόμπλ, ο Ερίκ Πιόλ. Εδώ βλέπουμε κάνες τώρα βέβαια να εδώ πω, βλέπουμε έτσι. Κάνες, δεν ξέρω, ναι. Κάποιος το κάνει για μένα τώρα. Για να... Έρχεται. Για να με χαιρετήσει που φεύγω. Λοιπόν, αυτός ο αγώνας είναι φεμινιστικός, είναι υγείας και κοσμικότητας. Και θα πω τι εννοεί. Εννοεί ότι υγείας, γιατί θα επιτρέπονται και οι στόλες αυτές που φορούν για τον ήλιο οι άντρες στις δημόσιες πισίνες. Και λέει, η επιχειρηματολογία μου είναι ότι τίποτα στον νόμο δεν απαγορεύει τα θρησκευτικά ρούχα στη δημόσια σφαίρα. Και οι δημόσιες πισίνες ανήκουν στη δημόσια σφαίρα. Καταλαβαίνετε ότι έχει ανοίξει τεράστια συζήτηση. Κοίταξε να δεις, Μαριέλα, εγώ δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στις πισίνες και τον μπουργκίνι και όλα αυτά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι η Γαλλία ήταν από τις πρώτες χώρες που απαγόρευσε την μπούρκα. Έτσι, πολύ σωστά λες. Mm. Και η συζήτηση ξεκίνησε. Όταν στη Γερμανία λοιπόν επιτράπηκε στις γυναίκες να βγουν γυμνώστηθες στις πισίνες, στις δημόσιες, αν θυμάστε. Λοιπόν, μέσα σε, όλο αυτό το θέμα, η Alliance Citoyenne, που είναι μια κοινωνική οργάνωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου, είπε ότι πρέπει να μπορούν και οι μουσουλμάνες να κολυμπούν, οι οποίες θέλουν να κολυμπούν καλυμμένες με το μπουρκίνι τους. Μάλιστα. Οπότε. Τώρα αυτό είναι πολύ συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Πολύ συζήτηση. Ναι. Πολύ συζήτηση. Νομίζω θα υπάρξει, θα υπάρξει συνέχεια. Έλα, Μαριέλα, έλα κοντά μας για να πάμε πού. Showbiz γειτονιάς. Γεια σου, ρε Γιάννη. Πήγαμε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά στην Ιουλία που γιορτάζει μήνα Μάιο. Μα δεν θα έπρεπε να γιορτάζει Ιούλιο. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Ο Κώστας Χαρδαβέλας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη και μίλησε για πολλά και διάφορα. Μεταξύ των διαφόρων αναφέρθηκε στον έρωτα και στις γυναίκες που έχουν σημαδέψει τη ζωή του. Επειδή εγώ δεν έχω ζήσει τη μητέρα μου. Έφυγε όταν ήμουν 5 χρονών. Προφανώς, μέσα από τις γυναίκες με τις οποίες ζούσα, αναζητούσα και τη μητέρα μου. Η πλάκα είναι ότι και οι τρεις γυναίκες που παντρεύτηκα έχουν πολύ όμοιες μεταξύ τους. Είναι μαμάδες. Κωστάκι, κάνα αυτό, Κωστάκι, ντύσου, Κωστάκι, πρόσεξε, μη βγαίνεις έξω. Ο τρίτος γάμος, βέβαια, έδειξε ότι έχει και διάρκεια ο έρωτας. 30 χρόνια. 30 χρόνια είναι αρκετά χρόνια. Ένα πράγμα είναι πολύ απλό. Να υπάρχει στο ζευγάρι ένας άλλος σεβασμός. Μια αλληλοεκτίμηση και να μην νιώθεις σκλαβωμένος. Δεν είχα λόγο να παντρευτώ, γιατί είχα παντρευτεί 2 φορές. Αλλά είχα την ανάγκη να κάνω ένα παιδί. Στην Ελεονόρα Μελέτη μίλησε ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και εξομολογήθηκε με πολύ ειλικρινή τρόπο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ηθοποιός. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζω από τη δουλειά μου. Δεν έχω ένα οικονομικό background, ας πούμε, που μπορεί να με στηρίξει όταν δεν δουλεύω.
Οπότε τα βγάζω με πολύ δυσκολία. Πολλές φορές δανείζομαι. Με άτομο που έχει βγει από reality, εσείς θα συνεργαζόσασταν ή όχι? Θεωρώ ότι όλοι μπορούν να έχουν δικαίωμα να δοκιμαστούν σε κάτι κάποια στιγμή. Αν θα μείνουν εκεί πέρα, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε αμέσως, μου φαίνεται, αν η πρόθεση είναι απλά να εκμεταλλευτούμε το ότι π.χ. ο Ντάνος έγινε διάσημος. Άρα τον ξέρουν, άρα είναι αγαπητός, άρα να το βάλουμε στο σύριαλ. Τον έχετε δει ποτέ έτσι? Είναι ένας κούκλος, τον έχω δει, δεν τον έχω δει να παίζει. Μια εφόλιστη σύλληση συνέντευξη παραχώρησε η Φωτεινή Πιπηλή στην εκπομπή Μέγκα Καλημέρα και μεταξύ πολλών ωραίων θεμάτων που ανέλησε και εξομολογήθηκε, αποκάλυψε το λόγο που την κρατά μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό. Γιατί αποφασίσατε να αποχωρήσετε από την τηλεόραση? Γιατί άλλαζε τελείως το στάτους. Δηλαδή ήταν η εποχή που θέλανε πολύ τραλαλά. Εγώ δεν ήμουνα ούτε της νοοτροπίας ούτε και της ηλικίας τότε για τραλαλά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και έτσι έμεινα εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνα και σταδιακά μπήκα στην πολιτική, όπου συνεχίζω και γράφω βέβαια κανονικά. Η Μελίνα Κανά, σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές της εμφανίσεις, μίλησε στην εκπομπή Πάμε Δανάη τόσο για τη μητρότητα όσο και για γυναικεία θέματα όπως τα μαλλιά της. Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου σήμερα? Η κόρη μου είναι 27. Είσαι αυστηρή? Αυστηρή. Ελληνίδα μάνα. Ναι. Ελληνίδα μάνα. Άρα και το ζακέτα θα βάλεις, το έχεις πει. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται, ακόμα σου το λέω. Έφαγες φρούτα, κοιμήθηκες καλά, μην κρυώσεις, να ξεκουράζεσαι. Βλέπω μια γυναίκα η οποία άφησε τα μαλλιά της να έχουν αυτό το υπέροχο χρώμα. Σαφώς είναι ηθελημένο. Δεν με υποχρέωσε κανείς να τα αφήσω τα μαλλιά μου λευκά. Για μένα μου αρέσει αυτή η εικόνα. Θέλω να μπορώ να φτιάχνω την εικόνα μου μόνη μου και να μην εξαρτώ με συνέχεια από μία βαφή ή από ένα κομμωτήριο ή τέλος πάντων. Έφυγες και όλα μοιάζουν όνειρο κακό. Μία από τις ωραιότερες φωνές και τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες της Ελλάδας έχει καλεσμένη Ανίτα Πάνια. Και φυσικά μιλάω για την Μπέγκη Ζήνα. Ας δούμε λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από την εκπομπή που θα παρακολουθήσουμε αύριο Πέμπτη στο Open στις 12 παρατέταρτο το βράδυ. Δεν ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, Ανίτα μου. Όχι γιατί δεν είμαι φιλόδοξο άτομο. Θέμα, Δεν το είχα, γιατί επειδή ήταν η μαμά μου τραγουδίστρια, ναι, είχα νιώσει από μέσα τον σκληρό αυτό χώρο. Πιο πολύ από ένα παιδί μιας τραγουδίστριας, δεν μπορεί κανένας να καταλάβει πόσο σκληρός είναι αυτός ο χώρος. Και μάλιστα μιας τραγουδίστριας που δεν αναγνωρίστηκε όσο της άξιζε. Mm-hmm. Δεν ήταν δηλαδή η επιτυχία της ανάλογη με την μεγάλη της φωνή. Να πούμε ότι η μαμά σου είναι η Στέλλα Χρυσικοπούλου. Η μαμά της Καλλιόπη Ζήνα είναι η Στέλλα Χρυσικοπούλου. Ναι. Γιατί σε λένε Καλλιόπη. Με έχουν βαφτίσει Καλλιόπη από τη γιαγιά μου. Το έχεις ακούσει ποτέ? Ποτέ. Σόνιο είχα με το να αναγνωριστώ, να γίνω κάτι. Okay. Τραγουδίστρια δεν ήθελα να γίνω. Να προσέχεις, καλή τύχη, σ' αγαπώ. Λοιπόν, δεν το ξέρω ότι λένε Καλλιόπη την Μπέγκη Ζήνα, η οποία είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα και μια πολύ δυνατή φωνή και πάντα χαμηλών τόνων. Αλλά δεν ήθελε να γίνει τραγουδίστρια, είπε. Γιατί ήταν η μητέρα της και είχε λίγο ζοριστεί. Η μητέρα της ήταν τραγουδίστρια. Που είχα ακούσει το αξεχάσει, να πω και την αλήθεια. Άρα υπάρχει όντως πλέον ανταγωνισμό σε αυτό το χώρο. Καλά, βέβαια. Γενικά, μάλλον σε ό,τι καλλιτεχνικό υπάρχει ανταγωνισμό. Αυτό έχω καταλάβει και από του τοπίου που έχουν μιλήσει και από του. Ναι, και θεωρώ ότι, α πούμε, αν το συνδέσουμε και αυτό με την κουβέντα του Κωνσταντίνου του Ασπιώτη. Είμαστε σε μια χώρα που τον πολιτισμό θεωρώ ότι δεν τον έχει και πάρα πολύ ψηλά. Mm. Δηλαδή υπάρχουν άλλες χώρες στις οποίες δίνεται ένα ποσό στους ηθοποιούς, στους καλλιτέχνες, μεταξύ των διαφορετικών τους δουλειών για να μπορέσουν να αντέξουν, που στηρίζουν τον πολιτισμό πιο πολύ. Εμείς εδώ θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το επίπεδο. Το έχουμε σαν χόμπι στο μυαλό τους εδώ πέρα. Ναι, το έχουμε σαν χόμπι. Ότι κάποιος έρθει να δουλέψει, ας πούμε, σαν χόμπι. Δεν γίνεται. Έβαλε και μια άλλη παράμετρο, βέβαια, ο Κωνσταντίνος ο Ασπιώτης, που δεν ξέρω πόσο σας έχει προβληματίσει το χώρο σου, αν άλλα άτομα που δεν έχουν σπουδάσει ηθοποιοί ή ασχολούνται με άλλα. Έχουν άλλες ιδιότητες, αλλά κάποια στιγμή, ας πούμε, μέσα από ένα παιχνίδι όπως το Survivor, μπορεί να έχουν μία αναγνωρισιμότητα και να μπουν και στον χώρο της υποκριτικής. Μην κρυβόμαστε τώρα. Ο Ντάνος το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει και άσχημα, βέβαια, η αλήθεια είναι. Μήπως ο άλλος έχει ένα ταλέντο, γιατί να μην το εξελίξει και γιατί να μην το δείξει. Από την πλευρά των ηθοποιών, τώρα, εγώ αυτή την άποψη θέλω. Αν θεωρούν ότι εντάξει, είναι η δουλειά μας τώρα. Παρισπρίουν άλλοι άνθρωποι. Εγώ νομίζω ότι κάποιος δεν μπορεί
μπορείς να στερείς σε κάποιον το δικαίωμα, εάν έχει το ταλέντο, ας πούμε, να κάνει μια δουλειά. Mm. Αυτό που γίνεται όμως είναι ότι στην πορεία θα κριθείς για αυτό που κάνεις. Και αν δεν είσαι δουλεμένος, εάν δεν έχεις δουλίτσα από πίσω, όσο και να είναι το ταλέντο μας, έτσι μας λέγανε στη σχολή, δεν είναι το ταλέντο, είναι η δουλειά. Έτσι μας λέγανε. Ταλέντο έχετε όλοι για να είστε εδώ, μας λέγανε. Αλλά η δουλειά είναι πολύ σημαντική. Να κάνεις τη δουλειά για να μπορέσεις να φτάσεις στο επίπεδο να παίξεις μπροστά από κόσμο. Νομίζω ότι θα φανεί. Τώρα, αν κάποιος είναι τόσο καλός πια, τι να πω. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν μπορεί να μη φανεί αν κάποιος το έχει ή δεν το έχει στην τελική. Είτε αυτό έχει βγει από reality, είτε δεν έχει βγει από reality. Και ταλέντο. Και ναι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Επειδή έχω τυχάνει να είμαι σε μια ταινία που υπάρχουν ηθοποιοί που δεν είναι ηθοποιοί. Στην ταινία του Κούτρα, ας πούμε. Εννοείς δεν έχουν σπουδάσει ηθοποιοί. Εννοώ δεν έχουν σπουδάσει ηθοποιοί. Ας πούμε, ο ένας ο πρωταγωνιστής, ο Αχμάτ Κοντάχ, που είναι Γάλλος, δεν είναι ηθοποιός, είναι πρόσφυγας, γιατί ο Πάνος ο Κούτρας ήθελε να πάρει πραγματικό πρόσφυγα για να πει την ιστορία του. Όμως έκατσε και δούλεψε πάρα πολύ μαζί του, το οποίο, ας πούμε, είναι κάτι που δεν μπορείς να το έχεις πάντα σε ένα σύριαλ καθημερινό. Δεν υπάρχει ο χρόνος γι' αυτό. Ναι. Οπότε κάπου στη μέση θα έλεγα ότι είναι τα πράγματα. Θέλω να προλάβω να πούμε δύο κουβέντες για τη Μελίνα Κανάη, η οποία είναι ένα αδιαφεσβήτητο ταλέντο, μια πολύ ωραία φωνή, αλλά είναι και μια πολύ ωραία γυναίκα, πολύ συνειδητοποιημένη. Έχει περάσει και αυτή το δικό της τούνελ στο κομμάτι της υγείας και το ότι βγαίνει τόσο συνειδητοποιημένη. Και καλή τόσο μαμά. Και λέω ότι είναι η Ελληνίδα μάνα, αλλά και αυτό που τη βλέπουμε τώρα με την απόλυτη αποδοχή της όμορφης ηλικίας. Είναι όμορφη γυναίκα. Πόσο και σου λέει είναι. Εγώ αποφάσισα και θα αφήσω τα μαλλιά μου λευκά. Πολύ όμορφη είναι. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν οι γυναίκες αφήνουν και τα μαλλιά τους. Και το βρίσκω πάρα πολύ όμορφο εγώ αυτό. Δηλαδή έχει κάτι μέσα πολύ. Όταν είναι εγωιτευτικό. Είναι εγωιτευτικό. Έχει αλλάξει όμως η αντίληψη. Παλιότερα δεν μπορούσες να σκεφτείς μια γυναίκα κατά τα άλλα πολύ νεανική με ένα λευκό μαλλί. Μπράβο. Τώρα έχει γυρίσει αυτό. Ναι. Θυμάσαι που είχε βγει ο Κιάνου Ρίβς με την νέα του σύντροφο με το λευκό μαλλί και τον γκράζανε για την ηλικία της, που ήταν στην ίδια ηλικία μαζί του, απλά έχει αφήσει το μαλλί της λευκό. Ναι. Νομίζω ότι πλέον τα ξεπερνάμε αυτά και είναι ωραία, και είναι ωραία να δίνονται τέτοια παραδείγματα. Και ειδικά από ανθρώπους που τους αγαπάμε και είναι αγαπητοί από τον κόσμο, όπως την κυρία Κανά. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω στο απέραντο γαλάζιο, γιατί μου λένε στο αυτή και μου ψιθυρίζουν ότι έχουμε μια καταπληκτική εικόνα από Αμοργό. Αμοργό πάμε σήμερα. Ο κύριος Δημήτρης Συνοδεινός είναι μαζί μας και μέσα στη θάλασσα. Τι ωραία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Αμοργό. Λοιπόν, δεν έχω επισκεφτεί αυτό το υπέροχο νησί. Κάποιοι το λατρεύουν πραγματικά. Είναι ένας λίγο μακρινός προορισμός, αλλά αξίζει τον κόπο να βρεθεί κανείς εκεί. Και εσείς τώρα έχετε και ένα ιδιαίτερο λόγο, διότι έχετε εκεί το μεγάλο διεθνή αγώνα ελεύθερης κατάδυσης. Σωστά, σωστά. Τον έχουμε το Σεπτέμβρη, τέλος Σεπτέμβρη. Ετοιμάζεστε. Ναι, ετοιμαζόμαστε ήδη. Έχουμε αθλητές από όλο τον κόσμο που έρχονται να κάνουν τις προπονήσεις τους. Και βλέπετε εδώ και τα παιδιά κάνουν στατική άπνοια. Για όσους δεν ξέρουν, προσπαθούν να κρατήσουν την αναπνοή τους όσο γίνεται πιο πολύ. Θέλω να μου πείτε το εξής. Πέραν από το διαγωνισμό και τους ανθρώπους που είναι εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό, ασχολούνται πολύ καιρό, μπορεί και κάποιος, εσείς έχετε μία σχολή, να έρθει κάποιος και να μπει στη διαδικασία της κατάδυσης και πόσες μέρες και τι χρειάζεται? Ακριβώς. Έχουμε το Amorgos Diving Center. Μπορεί κάποιος να έρθει και να κάνει από το πρώτο επίπεδο. Χρειάζεται μόλις 4 με 5 μέρες για να μάθει να καταδύεται είτε με καταδυτικό εξοπλισμό μπουκάλες, δηλαδή να πάρει το scuba diving το δίπλωμα, είτε να καταδυθεί να κάνει ελεύθερη κατάδυση και να μάθει ελεύθερη κατάδυση. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα όρια ηλικιακά ή υγείας που να προϋποθέσεις? Όχι, ναι. Να σας πω, υπάρχουν. Μπορεί κάποιο παιδάκι να κάνει κατάδυση από 8 χρονών και πάνω σε αυτόνομη κατάδυση, δηλαδή σε scuba diving με μπουκάλες. Ελεύθερη κατάδυση, όπως υπάρχουν και κάποια προγράμματα στην ελεύθερη κατάδυση για μικρά παιδιά, ναι, αλλά για να πάρει το δίπλωμα χρειάζεται από 10 χρόνων και πάνω. Πώς έχετε έτσι αναδείξει, πώς έχει αναδειχθεί η Αμοργός ιδιαίτερα για αυτό το σπορ, να το πούμε, για αυτή την ενασχόληση?
Η Αμοργός ξεκίνησε να προβάλλεται σαν καταδυτικός προορισμός, συγγνώμη, από όταν γυρίστηκε ταινία εδώ το Απέραντο Γαλάζιο, η γαλλική ταινία, η οποία έχει, διεθνώς έχει γίνει η Αμοργός διάσημη. The Big Blue. Το Big Blue ακριβώς, και για τα νερά της. Και έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά από Γαλλία, για να δει πού γυρίστηκε αυτή η ταινία. Κύριε Συνόδηνε, δηλαδή είναι... θα μας κάνετε μια χάρη. Θέλω και το σκηνοθέτη μου έτσι να δώσει όλη την εικόνα, να δούμε αυτό το απέραντο γαλάζιο. Δεν ξέρω ποιος σας βοηθάει εκεί. Λίγο να γυρίσει σαν ευγόνιος, έτσι, λίγο να το χαζέψουμε πραγματικά. Είναι έτσι, το λιμάνι μας. Το λιμάνι. Και από εδώ, Γιώργο, γίνα και από εδώ λίγο. Μπορείτε να δείτε πόσο καλός είναι ο καιρός. Υπέροχα είναι. Ναι, εκεί τώρα βρίσκεστε, μας λέτε λίγο, γιατί δεν το γνωρίζουμε, και το νησί, πώς λέγεται το σημείο. Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Αιγιάλης. Α, στην Αιγιάλη. Από την Αιγιάλη, ακριβώς. Mm-hmm. Και δεν είμαστε μακριά από το πυρά, είμαστε μόνο 9 ώρες. Εντάξει. Ναι, όχι, αξίζει τον κόπο, πραγματικά αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί κανείς. Και δεν είναι μόνο οι θάλασσες που είναι το καταπληκτικό της Αμοργού, αλλά έχει και πολλά άλλα ιδιαίτερα και διαφορετικά χαρακτηριστικά το νησί. Πραγματικά αξίζει, αλλά και το απέραντο γαλάζιο το χαζεύουμε τώρα και λέμε ότι είσαστε στον παράδεισο. Είναι πολύ όμορφα πραγματικά. Κόσμος, έχει ξεκινήσει ο κόσμος και έρχεται. Οι αγώνες φέραν αρκετό κόσμο, αρκετούς αθλητές, και αναγνωρίστηκε σαν καταδυτικός προορισμός. Τώρα ο κόσμος που έρχεται είναι λίγο, πάνε στα μονοπάτια, έχει πολύ ωραία μονοπάτια η Αμοργός, έχει πολύ ωραίες καταδύσεις. Και έχει το μοναστήρι φυσικά της Χοζοβιώτισσας που έρχεται πολλοί κόσμος να το δει. Και ο κόσμος γίνεται και μια παρέα από ό,τι έχω μάθει εγώ γενικά το καλοκαίρι. Έχει αυτό το φιλικό το νησί. Κύριε Συνοδηνέ, σας εύχομαι καλή επιτυχία, έτσι, καλό καλοκαίρι. Και ελπίζω να ανταμώσουμε, να καταφέρουμε και εμείς κάποια στιγμή να έρθουμε στην Αμοργό. Σας περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και από αυτό τον επίγειο παράδεισο και τα υπέροχα ελληνικά νησιά, τη μοναδική Αμοργό, θα πάμε σε αυτό που ζούμε εμείς καθημερινά εδώ στην Αθήνα. Στο ποτηλιάρισμα, στους δρόμους και σε όλο αυτό το οποίο έχει πάρει, νομίζω, έτσι, το τελευταίο διάστημα. Έχει κορυφωθεί. Λοιπόν, ο κατάλληλος άνθρωπος να μας δώσει ίσως μια εξήγηση αν υπάρχει και τι συμβαίνει. Είναι ο κύριος Κίμωνας Λογοθέτης, είναι σύμβουλος οδικής ασφάλειας και διαχείρισης κυκλοφορίας της περιφέρειας Αττικής. Αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε λίγο. Γεια σας, κύριε Λογοθέτη. Καλησπέρα σας. Πράγματι μας αδικεί λίγο αυτή η εναλλαγή από το απέραντο γαλάζιο της Αμοργούς, το απέραντο γκρι του Κηφισού. Είναι λίγο διαφορετική εικόνα, όμως αυτό μας προβληματίζει και αυτό είναι το πρόβλημα ίσως των περισσότερων κατοίκων που κυκλοφορούν στους δρόμους, γιατί στην Αττική κατοικεί ο μισός πληθυσμός της χώρας και πραγματικά ταλαιπωρείται καθημερινά στην κατοικία. Τι γίνεται όμως, γιατί το τελευταίο διάστημα, κύριε Λογοθέτη, έχει παρατηρηθεί. Εντάξει, και στο παρελθόν είχαμε μέρες που όντως συνέβαιναν διάφορα. Έργα από εκεί, κάτι άλλο. Τώρα όμως είναι συνεχόμενο, δηλαδή κάθε μέρα, από όπου και να έρχεται ο καθένας, είναι το μεγάλο θέμα του Κηφισού. Αλλά και τώρα, δηλαδή, συνάδελφοι σήμερα, από το κέντρο της Αθήνας για να έρθουν εδώ στην Παιανία, δεν ξέρεις από πού να φύγεις. Βέβαια. Ναι, έχουμε ένα κοκτέιλ, μια σειρά δηλαδή από παράγοντες που έχουμε αυτή την κατάσταση στους δρόμους, διότι πρώτα απ' όλα μην ξεχνάτε ότι βγήκαμε από μια περίοδο πανδημίας που εδώ και 2 χρόνια υπήρχε ένας περιορισμός των μετακινήσεων και όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας έχουν αυξημένες ανάγκες στο να βγουν, να κυκλοφορήσουν, έχουν να κάνουν δουλειές που έχουν μείνει δηλαδή, μισό. Κύριε Λογοθέτη, επειδή ήμασταν μέσα, τώρα έχουμε βγει και έχουν μια κινητικότητα αυξημένη. Και εκκρεμότητες υπάρχουν, αλλά και το έχει ανάγκη ο κόσμος να βγει, να κυκλοφορήσει μετά από την περίοδο αυτή που ήταν για τόσο καιρό μέσα. Συμβαίνει αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και σας ακριβένει η βενζίνη, που δεν πλησιάζεται πια, δηλαδή δεν ξέρω τι μπορεί να βάλει στο ρεζερβουάρ. Είναι σχετικό και αυτό, γιατί η τιμή της βενζίνης οδηγεί τους οδηγούς ακόμη και όταν είναι ανοιχτός ο δρόμος να κινούνται με πιο χαμηλές ταχύτητες για οικονομία καυσίμου. Οπότε εδώ μας αυξάνει το χρόνο διαδρομής και έχουμε και πάρα πολλά ακινητοποιημένα στον Κηφισό από την έλλειψη βενζίνης, διότι δεν έχουμε προσαρμοστεί. Α, μένουν και από βενζίνη. Και δημιουργείται ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή, από τα αυτοκίνητα.
Ακριβώς. Αυτό συνέβαινε και πριν, βέβαια, αλλά σε μικρότερο ποσοστό. Είχαμε 3-4 αυτοκίνητα το 24ωρο μόνο στον Κηφισό. Τώρα έχουν φτάσει τα 7-8 τα αυτοκίνητα που ακινητοποιούνται είτε στη μεσαία, είτε στην αριστερή, είτε στη δεξιά λωρίδα. Φοβερό αυτό. Καθημερινά. Στη διάρκεια του 24ωρου. Ναι. Γιατί έχουμε υπολογίζουμε τη βενζίνη με την τιμή. Λέμε, ας πούμε, 10 ευρώ βενζίνη ή 5 ευρώ. Τα 5 ευρώ και τα 10 ευρώ. Μέχρι πού θα πας όμως, δεν ξέρω. Πάντως, δεν έχουμε προσαρμοστεί. Πάντως και λογοθέτη η κίνηση πέραν το Κηφισό υπάρχει και στην Αττική Οδό. Εγώ που, δηλαδή, που το χρησιμοποιώ πολύ συχνά και εκεί πέρα υπάρχει κάποιες φορές μποτιλιάρισμα. Και στο κέντρο πάρα πολύ. Και στην Κηφισίας και στο κέντρο και σε όλες τις κάτι να μας δείξετε. Και όχι. Να ανοίξουμε την εικόνα, γιατί είναι στο κέντρο διαχείρισης. Επειδή είπε για Αττική Οδό, εδώ είναι η συμβολή της Αττικής Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού. Είναι στο σημείο στο οποίο έχουμε την περισσότερη κίνηση. Συνήθως από εκεί ξεκινάει η κίνηση, τουλάχιστον στο κατέβασμα του Κηφισού για τον Πειραιά. Και όντως, όταν ο Κηφισός μπλοκάρει, έχει επιπτώσεις όχι μόνο η Αττική Οδό, όλο το οδικό δίκτυο. Γιατί είναι η κεντρικότερη οδική αρτηρία της χώρας. Βοηθήστε με λίγο τηλεοπτικά, και εσείς είστε έμπειρος και θα το καταλάβετε. Θέλω να βάλω στη συζήτηση, αφού μόλις μας είπατε ότι έχουμε και ακινητοποιημένα αυτοκίνητα στον Κηφισό κάθε μέρα λόγω του ότι μένουν από βενζίνη. Έχω και την κυρία Μαρία Ζάγα, την οποία έχω καιρό να συνομιλήσω. Γεια σας, κυρία Ζάγα. Είναι η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Μιλάμε εδώ για το μποτιλιάρισμα και το ξέφρενο της κίνησης, παρά το γεγονός ότι έχουμε συνεχόμενες αυξήσεις στη βενζίνη. Μας λέει τώρα ο κύριος Λογοθέτης ότι πέραν των άλλων προβλημάτων που υπάρχουν και τα προχωράμε και να τα δούμε πού θα καταλήξουμε και αν βελτιώνεται η κατάσταση, είναι ότι υπάρχουν και ακινητοποιημένα αυτοκίνητα καθημερινά στους δρόμους, γιατί βάζουν 10 ευρώ, σου λέγω τόσο θα βάλω, μέχρι πού θα πας. Ακριβώς. Είναι αλήθεια, ακριβώς, κυρία Ζάγκα, τι βάζει ο Έλληνας σήμερα, τι βενζίνη έρχεται, οι περισσότεροι, μέχρι πού μπορούν να... Βάζει σταθερά, σταθερά 20 ευρώ. Τα 20 ευρώ όμως προϋποθέτουν ότι θα είναι λιγότερο από 10 λίτρα. Mm-hmm. Και όταν είναι ένα λίγο μεγάλο αυτοκίνητο, πόσα χιλιόμετρα θα κάνει. Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή σταθερά παραμένει το 20-άρικο. Το 20-άρικο όμως αποδίδει και σε μένα λιγότερο κέρδος και λιγότερα λίτρα παίρνει και ο καταναλωτής. Άρα λιγότερο φόρο και ΦΠΑ παίρνει το κράτος. Δυστυχώς σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Εγώ από το Σάββατο παρέλαβα σήμερα. Το Σάββατο που παρέλαβα η τιμή ήταν 2,19 και 9, και σήμερα είναι 2,26 και 9 με το νέο τιμολόγιο. Σήμερα είμαστε Τετάρτη. Δυστυχώς έχουμε πάθει σοκ. Μέσα σε πέντε μέρες τώρα σοκ, λέτε. Ακριβώς. Ναι. Από 14 σήμερα 18. Εχθές ήταν μια δύσκολη μέρα. Το ξέρετε ότι και ανέβηκε το φυσικό αέριο. Ανέβηκε και η τιμή Brent στο βαρέλι. Mm-hmm. Όμως αυτές οι αυξήσεις είναι πολύ ανησυχητικές, γιατί και εμείς πρέπει να ρίχνουμε περισσότερο νεκρό χρήμα σαν κεφάλαιο στις δεξαμενές και οι πωλήσεις κάθε μέρα πέφτουν. Κυρία Ζάγκα, περιμένετε με λίγο, σας παρακαλώ πολύ, να ολοκληρώσω με τον κύριο Λογοθέτη, γιατί θα γυρίσω σε εσάς, γιατί υπάρχουν εδώ πάρα πολλά και μηνύματα τηλεθεατών και δικά μας έτσι καταγραφές καθημερινές, που περνάς από το βενζινάδικο και κάθε μέρα έχει αλλάξει η τιμή. Υπάρχουν μηνύματα που λένε ότι από το ίδιο, στο ίδιο βενζινάδικο έχουν αλλάξει τη τιμή 2 φορές την ημέρα. Και δεν θέλω να συζητήσω τι γίνεται και στα νησιά. Θέλω να το συζητήσουμε μισό λεπτό να δούμε πού θα καταλήξουμε τον κύριο Λογοθέτη. Λοιπόν, αυτής της περίοδου, λοιπόν, αυτός ο χαμός που συμβαίνει στους δρόμους. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Τι άλλο συμβαίνει και πώς θα αντιμετωπιστεί, κύριε Λογοθέτη? Έχει προστεθεί και η τουριστική περίοδος που έχουμε αυτό το διάστημα, που έχουμε αρκετές επισκέψεις, έχουμε τουρισμό αυτή τη στιγμή, σε συνδυασμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι τα σχολεία είναι ήδη ανοιχτά και υπάρχει και έντονη κινητικότητα μαθητών. Είναι ο πιο δύσκολος μήνας κυκλοφοριακά ο Μάιος. Καταγράψαμε αύξηση στις πωλήσεις των ΙΧ μέσα στην περίοδο της πανδημίας, οπότε έχουμε πολύ περισσότερα αυτοκίνητα στους δρόμους. Έχουμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια σε υποδομές που έχουν σχεδιαστεί για 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα. Και όλο αυτό σε συνδυασμό, βέβαια, και ότι δεν χρησιμοποιούμε ακόμη τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως πριν την πανδημία. Είναι 25% λιγότερες οι επικυρώσεις των εισιτηρίων, όπως έχει ανακοινώσει ο ΑΣΑ. Οπότε ακόμη και αυτό το ποσοστό χρησιμοποιεί τα ΙΟΤΑΧΗ και έχουμε όλη αυτή την εικόνα που βλέπουμε στους δρόμους, συν την παράνομη στάθμευση. Άρα, δηλαδή, τι λέτε, κύριε Λογοθέτη, ότι αυτό θα εξομαλυνθεί τον επόμενο μήνα? Δηλαδή, πρέπει να έχουμε αντοχές το Μάιο, αλλά από τον Ιούνιο τα πράγματα θα ηρεμήσουν από μόνα τους?
Τον Ιούνιο λίγο, γιατί μετά όταν θα κλείσουν τα σχολεία από τα μέσα Ιουνίου και μετά θα έχουμε μια μικρή μείωση, όμως ο τουρισμός εκείνη την περίοδο αυξάνεται ακόμη περισσότερο, οπότε δεν θα δούμε διαφορά. Διαφορά θα δούμε από τα μέσα Ιουλίου που αρχίζουν οι άνθρωποι. Έκανα και τον Αύγουστο που θα μείνουμε μόνοι μας στην πόλη, κύριε Λογοθέτη, και θα έχουν πάει όλοι στα νησιά. Θα κυκλοφορούμε άνετα, δηλαδή. Ακριβώς. Να το πάρουμε χιουμοριστικά. Αλλά τα νεύρα όλων είναι κάπως πειραγμένα. Είναι κάπως και αυτό κοστίζει και στη τσέπη, γιατί όπως ξέρει πολύ καλά και η πρόεδρος ότι στο σταμάτα ξεκίνα, όπως γνωρίζουμε όλοι, καταναλώνουμε πολύ περισσότερο καύσιμο και αυτό δημιουργεί έναν επιπρόσθετο εκνευρισμό στους οδηγούς και μια επιπρόσθετη ταλαιπωρία. Όλοι μαζί πρέπει, και οι οδηγοί από την πλευρά τους και η πολιτεία, όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε αυτά τα θέματα, τόσο σε επίπεδο νοοτροπίας όσο και σε επίπεδο υποδομών. Δεν μπορεί να αλλάξει και κάτι άλλο, κύριε Λογοθέτη? Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι άλλο? Ακούω για κάτι έξυπνα φανάρια, δηλαδή δεν ξέρω, μήπως μία αποσυμφόρηση με έναν άλλο τρόπο τώρα διαφορετικό. Πώς η τροχιά μπορεί να κάνει κάτι? Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Πατούλης, έχει στο στρατηγικό του σχεδιασμό έχει συμπεριλάβει και τα έξυπνα φανάρια, τα οποία παίρνουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και μεταβάλλεται συνέχεια η ρύθμιση του φωτεινού σηματοδότη και διευκολύνει την κυκλοφορία, και τα τεχνικά μέσα καταγραφής τροχαίων παραβάσεων που θα αστυνομεύουν τη ΛΕΑ, το κόκκινο και άλλες σοβαρές τροχαίες παραβάσεις. Και έτσι αυτό λίγο θα μας κάνει να κυκλοφορούμε λίγο πιο σωστά στο δρόμο και η τροχιά να ασχολείται με θέματα όπως η στάθμευση, όπως σημεία που δεν μπορούν να υποκριθούν με τεχνικά μέσα, και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την κυκλοφορία. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιούμε τώρα τα που μέσα γίνεται χαμός, μεταφοράς. Τώρα που έχετε πίσω σας τις οθόνες, που αν μας ακούει κάποιος να αποφύγει να πάει από εκεί, να ξέρουμε πού να γυρίσουμε. Πείτε του να κάτσει κάποιος. Η πιο αυξημένη κυκλοφορία είναι στο Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά και στην Κηφισίας, η Αλεξάνδραση, η Κατεχάκη, η Μεσογείον προς το κέντρο. Όμως τώρα αρχίζει η μεσημεριανή ώρα αιχμής. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα αυτή την ώρα. Από εδώ και πέρα θέλει να ξεκινήσουμε να εξοπλιστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάω πίσω στην κυρία Ζάγκα τώρα. Λοιπόν, μας είπε τα άσχημα μαντάτα σήμερα πάλι για την αύξηση η κυρία Ζάγκα. Τι γίνεται τώρα, δηλαδή πού θα πάει αυτή η ιστορία? Τι περιμένετε και περαιτέρω αυξήσεις? Γιατί είμαστε πλέον σε ένα ράλι τιμών. Είμαστε σε ένα ράλι και εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Αν δεν κάνει οριζόντια μείωση η κυβέρνηση στη βενζίνη, δεν θα δούμε φως. Διότι οι τιμές ανεβαίνουν συνέχεια. Εγώ έχω πει να βγει να μας ενημερώσει ο πρόεδρος των δηληστηρίων, να ξέρουμε τι γίνεται στα δηληστήρια. Γιατί όπως έχω πει σαν πρόεδρος ξεκάθαρα, ανεβάζουμε και κατεβάζουμε τιμές στα μαγαζιά μας με τα τιμολόγια μας. Είμαστε με τον πλαφόν, αυτό που έχει ορίσει το πλαφόν, όμως τελικά βοήθησε, κυρία Ζάγκα, ή άφησε για κάποιους ένα περιθώριο μεγαλύτερο κέρδους? Προσέξτε, όσοι λοιπόν είχαν μεγάλο κέρδος τέλη Αυγούστου, έχουν το δικαίωμα να το εφαρμόζουν. Γι' αυτό και είδατε τις τελευταίες μέρες 2.30, 2.33, που είναι ελάχιστα μαγαζιά. Αυτά λοιπόν είναι μέσα, φαίνεται, στο περιθώριο κέρδους. Σου λέει δεν έχω δουλειά, ας μεγαλώσω την τιμή, μήπως ισοφαρίσω από εκεί. Όμως οι περισσότεροι πρατηριούχοι έχουμε μικρύνει, έχουμε συμπιέσει προς τα κάτω το ποσοστό κέρδους, διότι δεν υπάρχει κυρία δουλειά. Ζάγκα, βλέπετε, συνέχεια για ελέγχους. Και το μαγαζί είναι άδειο. Ακούμε συνέχεια για ελέγχους. Χθες νομίζω ο υπουργός πήγε και στα δηληστήρια και έκανε έναν έλεγχο. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα προκύψει. Μπράβο. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Χάρηκα από αυτούς τους ελέγχους, επειδή προφανώς αμαυρώνεται όλος ο κλάδος σας, αν υπάρχει εσχροκέρδεια, υπάρχουν αποτελέσματα? Έχουν πιαστεί οι άνθρωποι? Έχουν πέσει πρόστιμα? Να πω κάτι, δεν ξέρουμε τα ονόματα, γιατί ο υπουργός λέει όταν είναι κάτω από 50.000 δεν μαθαίνουμε το όνομα. Πώς θα μάθει όμως ο καταναλωτής ότι ένα μαγαζί νοθεύει ή έχει πειραγμένες αντλίες? Πείτε μου, είπατε ότι υπάρχουν πολλά κινητοποιημένα αυτοκίνητα στο δρόμο. Ναι. Είναι γιατί μείνανε με κόκκινο λαμπάκι ή βάλανε νοθευμένη βενζίνη? Είναι κοινό μυστικό πλέον ότι έχουν αυξηθεί τα μαγαζιά που πουλάνε πολύ φτηνά και ο κόσμος πέφτει εκεί, μήπως γλιτώσει χρήματα. Εκεί να είναι υποψιασμένος κάποιος. Όμως είναι σωστές αυτές οι τιμές. Ναι. Πείτε μου. Να είναι υποψιασμένος κάποιος τι βενζίνη βάζει εκεί, αν έχει μια τιμή τελείως διαφορετική από τους άλλους, δηλαδή λέτε. Παίρνει μεγάλο ρίσκο, πολύ μεγάλο ρίσκο, και αυτό είναι υποχρέωση, το έχω πει και ο υπουργός έχει συμφωνήσει. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να πουλάνε κάτω από την τιμή που αγοράζουμε από τα δηληστήρια. Άρα σήμερα, κυρία Ζάγκα, τι πουλάτε, με τι τιμή, πόσο είναι η αμόλυβδη? Εμείς σήμερα πουλάμε
2,26,9 με το νέο τιμολόγιο. Είχα 2,19,9 με το καινούριο τιμολόγιο που πήρα σήμερα από το Βιτίο, 2,26,9. Μάλιστα, και κάθε πότε έχουμε ανανεώνεται, παγώσει. Δηλαδή αν εγώ περάσω και αύριο από εσάς, θα πρέπει να έχετε την ίδια τιμή. Κάθε πότε ανανεώνεται, γιατί όπως μας λέτε είναι βάση του δηληστηρίου, τι αγοράζετε. Ναι, βεβαίως. Από τα δηληστήρια παίρνουμε. Συνήθως, όταν έχουμε μια νορμάλ κίνηση, δύο φορές την εβδομάδα. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα αγόρασα Δευτέρα, είχα τιμολόγιο 2,18,9. Είναι λίγο ανεξέλεγκτο, κυρία Ζάγκα, γιατί ο άλλος μπορεί να σου πει: εγώ τώρα προμηθεύτηκα, τώρα έχω βάλει και δεν ξέρεις αν ξέρει τι έχει. Όχι. Υπάρχει τιμολόγιο. Δηλαδή, όταν πάει ο έλεγχος, έχει το τιμολόγιο. Μάλιστα. Να μιλάμε ξεκάθαρα. Λοιπόν, όμως, θα τα λέμε, όμως, κυρία Ζάγκα. Το κράτος, βεβαίως στη διάθεσή σας, μπορεί να ελέγξει μέσα από το παρετήριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα άλλα, έρχεται και ένα δώρο αυτοκίνητο εδώ από το Open. Αλλά έχει χαμηλή κατανάλωση. Πάλι καλά, γιατί θα μπορούμε να το γεμίσουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Μπορείτε να μπείτε σε αυτή την κλήρωση που θα γίνει στις 26 Ιουνίου, να διεκδικήσετε το Peugeot 208, έκδοση like. Και με ποιο τρόπο, τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14999 ή στείλτε SMS γράφοντας Open κενό, το ονοματεπώνυμό σας, τον ίδιο πενταψήφιο αριθμό. Και με αυτά και με τα άλλα, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ με την ειδησιογραφία και βεβαίως αυτό το θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ και συνεχίζει, την αυτοκτονία του 14χρονου και τα αναπάντητα ερωτηματικά. Λοιπόν, επανήλθαμε. Είναι η ώρα 3 παρα 10. Το γνωστό μας ραντεβού μετά τον break. Είμαστε εδώ μέρα μεσημέρι. Θα περάσουμε στην ειδησιογραφία και θα ξεκινήσουμε από μια συνέντευξη που έχει δώσει ο πατέρας της Caroline Crouch. Έπεσε αυλαία χθες στη δίκη για τον Παπιάννα Γνωστόπουλο. Είδαμε τα ισόβια χωρίς ελαφρυντικά. Ο πατέρας έδωσε μια συνέντευξη φίβο στην Daily Mail, όπου λέει τι. Είναι λοιπόν, Μάριον, η πρώτη τοποθέτηση του πατέρα της Caroline μετά την απόφαση του δικαστηρίου, όπου ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικά και του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης συν 11 χρόνια, ο οποίος, μεταξύ άλλων, μπορούμε να πάμε στην κάρτα για να δούμε τι λέει. Αναφέρεται στην εγγονή του, κυρίως. Αναφέρεται στην εγγονή του, λέει ότι σκοπός του είναι να μην ξαναδεί ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος την εγγονή του και μάλιστα σκοπεύει, όπως λέει ο ίδιος, να αλλάξει το επίθετό της. Εγώ επικοινώνησα πριν από λίγο με τον κύριο Χαρμάνη, τον δικηγόρο της οικογένειας, ο οποίος μου είπε ότι προς το παρόν δεν έχουν κινηθεί οι διαδικασίες, αλλά η πρόθεσή του είναι αυτή. Ο πατέρας λοιπόν της Caroline δήλωσε στην Daily Mail: καμία ποινή φυλάκισης δεν μπορεί ποτέ να φέρει πίσω την όμορφη κόρη μου. Αλλά είμαι χαρούμενος που το δικαστήριο δεν πίστεψε τις αστείες ανοησίες που παρήγαγε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του. Εντάξει, είναι πάρα πολύ αναμενόμενη η αντίδραση των γονιών της Caroline. Έχασαν το κορίτσι τους, 20 χρονών, δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Έχουν την εγγονή τους. Μαθαίνουμε βέβαια και ο κύριος Χαρμάνης, όπως λες και εσύ, Φίβο, έχει πει ότι οι δύο οικογένειες έχουν καλές σχέσεις για το παιδί, δηλαδή για το μικρό κοριτσάκι. Και πολύ καλά κάνουν, γιατί πλέον στόχος είναι η μικρή Λιδία να έχει ένα περιβάλλον δίπλα της ζεστό, υποτεχνικό. Πιο σώτο δυνατόν, μια αγκαλιά. Γιατί μπροστά της έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια, δυστυχώς. Δηλαδή, μόλις φτάσει στην εφηβεία το κοριτσάκι αυτό, θα πάθει ένα πολύ μεγάλο σοκ. Λοιπόν, έλα κοντά μας, Φίβο, για να συνεχίσουμε, για να πάμε και στην υπόθεση του 14χρονου. Σας έχουμε πει ότι σήμερα σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και μεγάλης οδύνης έγινε η κηδεία του παιδιού. Εκεί, εντάξει, οι εικόνες είναι απερίγραπτες. Συμμαθητές, οι οποία παιδιά τώρα, εφηβάκια, βρέθηκαν σε αυτή εδώ την σκηνή να αποχαιρετούν το συμμαθητή τους, ένα άκακο γίγαντα, έτσι όπως περιγράφεται ο 14χρονος, απαρηγόρητοι οι γονείς και παράλληλα βεβαίως έχουν ανοίξει στόματα και μιλάνε για περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, για ομάδες μαθητών οι οποίοι σαν συμμορίες δρούσαν και έκαναν bullying σε άλλα παιδιά. Όλα αυτά δεν ξέρουμε πραγματικά αν ήταν εδώ και καιρό σε γνώση του σχολείου και ποια ήταν η αντίδραση. Είναι από το πρωί εκεί η συνάδελφος, η Στεφανία Τζακώστα, στο σχολείο στα Σεπό, στο 54ο, και θέλω λίγο να συνδεθούμε αμέσως και να μας δώσεις, Στεφανία, το ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Μάριον. Είναι συντετριμένοι όλοι εδώ. Να πούμε για την κηδεία ότι οι γονείς και ο 16χρονος αδερφός του Μάκη ήταν ένα τεράστιο γιατί. Ήταν πολλοί συμμαθητές του, οι οποίοι φορούσαν λευκές μπλούζες, κρατούσαν στα χέρια τους λευκά τριαντάφυλλα. Ενώ δίπλα του τελευταίο αντίο του είπαν και ο προπονητής, όπως και οι συναθλητές του. Μάλιστα του έγραψαν και ένα μικρό πανό ότι θα τον αγαπούν για πάντα. Ήταν όλοι συγκλονισμένοι. Όταν επέστρεψαν τα παιδιά εδώ στο σχολείο, κάθισαν. Κάντε το λίγο εικόνα, κάθισαν λίγο στο πεζοδρόμιο, σκυμμένα κεφάλια όλοι και δακρυσμένοι. Δεν περίμεναν να φτάσει μέχρι εκεί ο Μάκης. Δεν περίμεναν ότι θα χάσουν το συμμαθητή τους. Ήταν όλοι ένα χαμόγελο. Μπορεί να δέχονταν το οποιοδήποτε μπούλιν, τα πειράγματα από όλα τα παιδιά, αλλά είχε για όλους ένα χαμόγελο. Και όλοι δέχονται πόσο ευαίσθητος ήταν ο Μάκης. Στεφανία, δώσ' μου μισό λεπτό τη δυνατότητα να πω την καλησπέρα και να ευχαριστήσω τους κυρίους που βρίσκονται κοντά μας για να συζητήσουμε το θέμα. Τον κύριο Κώστα Ντάλτα, τον δικηγόρο, και τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, συνδικαλιστή της ΕΛΑΣ. Καλησπέρα και στους δυο σας. Σας ευχαριστούμε. Θα μας επιτρέψετε να συνεχίσουμε λίγο το ρεπορτάζ και θα έρθω και σε εσάς. Έλα Στεφανία. Όπως χθες έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, να θυμίσουμε ότι ο 14χρονος χρησιμοποίησε την ζώνη από το παντελόνι του για έναν ασφυκτικό θάνατο. Περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις για να συνταχθεί το τελικό πόρισμα. Επίσης, φύλλο και φτερό κάνουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια το κινητό του. Θέλουν να δουν αν είχε κάποια επαφή με αυτό το παιχνίδι, το Blackout Challenge. Αν την ώρα του θανάτου του ήταν ανοιχτή η κάμερα και μετέβηβε σε κάποιους αυτό το παιχνίδι, αυτό τον ασφιχτικό κυριολεκτικά θάνατο. Χθες κατέθεσαν στις αρχές ο πατέρας του, ο διευθυντής του σχολείου εδώ και ο αδερφός του. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάτι, δεν είχε δείξει κάποια ότι δέχονταν κάποιο bullying. Δεν τους είχε μεταφέρει κάτι τέτοιο. Ότι είχε αυτά τα περιστατικά στο σχολείο, ο πατέρας για παράδειγμα που έδωσε την κατάθεση δεν το ήξερε. Τι γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα? Οι πληροφορίες λένε ότι στην κατάθεσή του έλεγε ότι δεν το γνώριζε. Μάλιστα. Και τα παιδιά εδώ που μιλήσαμε μας έλεγαν ότι δέχονταν όλα αυτά τα πειράγματα, αλλά δεν γκρίνιαζε, δεν το μετέφερε. Ήταν πολύ κλειστό παιδί. Όμως 14χρονος ζούσε μαζί με τη μητέρα του. Στιγμή, Στεφανία, ότι του είχε πει την απίστευτη ατάκα, τι θα έκανες εάν αυτοκτονούσα. Αυτό έχει προκύψει από το ρεπορτάζ. Υπάρχει μαρτυρία παιδιού που το λέει, που βέβαια σε εκείνη τη δεδομένη στιγμή δεν το πίστεψε, δεν έδωσε βάση, αλλά το επανέφερε στη μνήμη του μετά τα τραγικά γεγονότα. Ναι. Ακριβώς. Δεν περίμεναν ότι μπορεί ενδεχομένως από κάποιο bullying. Θεωρούσαν ότι γνώριζαν τα παιδιά ότι φαινόταν ο Μάκης ότι είχε και κάποια προβλήματα, ενδεχομένως οικογενειακά, αλλά τα οποία δεν τα εξέφραζε το παιδί τότε, όταν του μίλησε ότι τι θα κάνεις αν εγώ αυτοκτονήσω. Δεν ήθελε καν να του περάσει από το μυαλό μια τέτοια σκέψη και το αντιμετώπισε και το προσπέρασε. Μάλιστα. Ενώ τώρα τα επαναφέρουν όλα στη μνήμη του. Τι συνέβη εχθές, Στεφανία, γιατί εχθές τα παιδιά πήγανε μια εκδρομή που εξελίχθηκε και εκεί, σε μια συμπλοκή μεταξύ μαθητών αυτού του σχολείου, του 54ου, και του σχολείου του Παγκρατίου, που ήταν επίσης ένα άλλο σχολείο σε εκδρομή στο κοινό, στο ίδιο μέρος. Τι συνέβη τώρα εκεί και ακούμε για προσαγωγές για σουγιάδες? Χθες λοιπόν τα παιδιά δεν ήταν, η ψυχολογία τους θεώρησαν οι καθηγητές ότι ήταν το προτιμότερο να τα πάνε σε μια εκδρομή, γιατί ήταν πραγματικά πολύ συγκλονισμένα από το θάνατο του 14χρονου. Τα πήγαν λοιπόν στο Άλσος Βεΐκου. Εκεί έτυχε να είναι και το γυμνάσιο, ένα γυμνάσιο από το Παγκράτη. Μία παρέα 5 παιδιών λοιπόν άρχισαν να έχουν μια αντιπαράθεση με κάποια παιδάκια γυμνασίου και εκείνα από το σχολείο του Παγκρατίου. Ξεκίνησε μια φραστική αντιπαράθεση και κατέληξε τελικά να είναι με μπουνιές, με πολύ ξύλο. Μάλιστα λέγεται ότι ένα παιδάκι έβγαλε και ένα σουγιαδάκι. Δεν το χρησιμοποίησε, φέρεται απλώς να απείλησε. Επενέβησαν οι καθηγητές, σταμάτησε εκεί λοιπόν
το επεισόδιο, όπως ειδοποιήθηκε και η αστυνομία. Εκείνη τη στιγμή συνέλαβε δύο άτομα και λίγο αργότερα δύο παιδιά γυμνασίου. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκαν άλλα τρία παιδιά γυμνασίου στο αστυνομικό τμήμα. Με πρόταση του εισαγγελέα φέθηκαν ελεύθερα. Παρ' όλα αυτά κατηγορούνται και για σωματική βλάβη, για απόπειρα να κλέψουν το κινητό ενός από το παιδί. Τα συναντήσαμε αυτά, τα παιδιά εδώ. Ήταν έξω από το σχολείο, είχαν πάει και στην κηδεία του Μάκη. Τα συναντήσαμε και μιλήσαμε μαζί τους. Για πάμε να δούμε, Στεφανία. Δεν έχουν καμία σχέση με bullying. Τι έχεις καταγράψει στην κάμερα της εκπομπής από αυτά τα παιδιά που θέλησαν να μιλήσουν και να μας δώσουν έτσι τις δικές τους μαρτυρίες. Σε ευχαριστώ πολύ, Στεφανία. Είναι κρίμα εν έτη 2022 να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει τα παιδιά στα σπίτια τους να παίρνουν πιο σωστή αγωγή από τους γονείς τους. Και γενικότερα πρέπει όλο αυτό να σταματήσει, διότι πραγματικά ένα παιδί το οποίο δεν έφταιγε σε τίποτα έχασε τη ζωή του επειδή κάποια άλλα παιδιά ήθελαν να κάνουν πλάκα που δεν ήταν πλάκα αυτό. Άκουσα ότι του πετούσαν πολλά νεράτζια, τον βρίζανε. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν πείραζε κανέναν, ήταν πολύ ήρεμο παιδί. Έχουν γίνει πολλά περιστατικά σε αυτό το σχολείο και αλήθεια δεν κάνουν τίποτα. Τα παιδιά αυτά που κάνουν το bullying στοχοποιούν τα παιδιά που είναι ευαίσθητα. Είναι πολύ καλοσυνά το παιδί, δηλαδή ήταν ευγενές το παιδί. Θα κρατούσε όλα μέσα του. Έχω ακούσει για μαχαίρια, έχω ακούσει για να απειλούν παιδάκια, να τους στέλνουν απειλητικά μηνύματα, να βγουν σέντρα που λένε, π.χ. να παίξουν δύο άτομα ξύλο και άλλοι από γύρω-γύρω να ζητοκραυγάζουν, λες και είμαστε μαϊμούδες. Τον είχαν πάρει μια φορά με νεράτζια, τον είχαν απειλήσει με μαχαίρια, του είχαν στείλει απειλητικά μηνύματα. Και μιλάμε για ένα παιδάκιο το οποίο δεν πείραζε, δεν μίλαγε, ήταν πάρα πολύ ήσυχος και γενικότερα δεν προκαλούσε. Οι καθηγητές μπορούν να κάνουν πάρα πολλά και ακόμη περισσότερο ο διευθυντής, αλλά. Πώς να το πούμε πρέπει τρόπο, δεν νοιάζονται. Δεν νοιάζονται, δεν ασχολούνται αρκετά και γι' αυτό πιστεύω έχει ξεφύγει το θέμα. Λοιπόν, να διευκρινίσω ότι ο τελευταίος νεαρός που μας μίλησε και είδαμε το πρόσωπό του είναι ενήλικος, είναι 18 χρονών, δεν είναι από τους μαθητές, είναι απόφυτος αυτού του σχολείου. Είχε ο ίδιος την επιθυμία να βγει με το πρόσωπό του και να τα πει. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά. Κύριε Μπαλάσκα και κύριε Ντάλτα, μισό λεπτό μόνο, γιατί μου λένε τώρα από το κοντρόλ ότι έχουμε και την μητέρα ενός συμμαθητή του 14χρονου, εν πάση περιπτώσει μητέρα μαθητή του ίδιου σχολείου, που έχει και εκείνη κάτι να μας καταθέσει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συλληπιτήρια στην οικογένεια καταρχάς. Ήταν μια συγκλονιστική μέρα σήμερα για όλους εμάς που ήμασταν εκεί και αποχαιρετήσαμε αυτόν τον άγγελο. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι στο σχολείο συμβαίνουν πολλά τέτοια περιστατικά. Είναι γνωστό ότι έχουν ονοματεπώνυμο τα παιδιά που προκαλούν συνήθως αυτές τις φασαρίες. Είναι οι ίδιοι. Δεν μπορώ να ξέρω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Φυσικά μόνο εικασίες μπορεί κανείς να κάνει από τη στιγμή που έχει ανοίξει μια έρευνα που περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Ακόμα και αν αποδειχτεί ότι ο Μάκης δεν είναι θύμα αυτής της κατάστασης που επικρατεί στο σχολείο και στη γειτονιά γενικότερα. Ότι άλλος λόγος τον οδήγησε, εννοείται. Γιατί θύμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εκφοβισμού είχε πέσει. Δηλαδή εδώ υπάρχουν πολλές μαρτυρίες παιδιών. Ναι, σας λέω, δεν μπορώ να... Ναι, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες και τα δικά μας τα παιδιά μας έχουν πει για την περίπτωση αυτή, ότι την Παρασκευή υπήρχε κυνηγητό του με νεράτσια, με νερά. Μία μέρα πριν δηλαδή, μία μέρα πριν μας λέτε ουσιαστικά. Μία μέρα πριν. Ναι. Αυτό που γνωρίζουμε βεβαίως είναι ότι υπάρχουν μαθητές που είναι και αρκετά μεγαλύτεροι από τους συμμαθητές τους, δηλαδή... Έχουν μείνει 2 και 3 χρονιές στην ίδια τάξη. Μαθητές που δεν φαίνεται να έχουν καμία πρόθεση να προχωρήσουν στη διαδικασία της γνώσης μέσα από το σχολείο. Έρχονται στο σχολείο για να κάνουν χαβαλέ, φασαρία. Τα γνωρίζουμε αυτά. Αυτά τα περιστατικά πώς αντιμετωπίζονται, αν είναι τόσο πυκνά και τόσο συχνά? Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι ενήμερος.
ότι ο διευθυντής ο ίδιος είναι ενήμερος, ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο ίδιος ο διευθυντής έχει ενημερωθεί στο παρελθόν ότι κάποιοι ξυλοφορτώνουν μαθητή έξω από το προάβλιο, ναι. Με τον ίδιο να δηλώνει ότι αφού είναι εκτός σχολείου δεν έχω αρμοδιότητα να παρέμβω. Αυτά μας τα είπαν τα παιδιά μας. Και τι περιμένουμε? Περιμένουμε από τα παιδιά μας να βγάλουν το φίδι από την τρύπα? Είναι παιδιά 13-14 χρόνων. Δεν μπορούν να εμπιστευτούν τους καθηγητές τους. Φοβούνται. Είναι προφανές, το καταλαβαίνετε. Φοβούνται ότι μπορούν να βρεθούν και αυτά στο στόχαστρο. Ποιος να τα προστατέψει? Και θεωρώ, ξεκάθαρα θα το πω, ότι δεν πρόκειται για παραστρατημένα παιδιά. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για κακοποιά στοιχεία. Πρέπει να απομονωθούν, να απομακρυνθούν από το σχολείο μια για πάντα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Μολύνουν τις ψυχές των παιδιών μας και από ό,τι φάνηκε αυτή η μόλυνση μπορεί να τα οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο. Το οφείλουμε στη μνήμη αυτού του παιδιού να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Έχετε σκεφτεί ποτέ να αλλάξετε το παιδί σας σχολείο? Από την πρώτη χρονιά. Φυτά στη Δευτέρα Γυμνασίου από την πρώτη χρονιά. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνετε. Είναι συγκεκριμένες οι διαδικασίες. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένα παιδί σχολικό περιβάλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί. Τώρα, να ξεκινήσω λίγο από τον κύριο Μπαλάσκα, να μας πείτε λίγο πόσο ενήμερη είναι η αστυνομία για αυτά τα περιστατικά. Εδώ ακούμε ανθρώπους να λένε ότι το σχολείο έχει ενημερωθεί, αλλά σου λέει αν δεν είναι μέσα στο σχολικό περιβάλλον και είναι ενδεχομένως ακριβώς απ' έξω ή λίγο παρακάτω, δεν έχω αρμοδιότητα. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι για τον άτυχο 14χρονο οι πρώτες πληροφορίες που ήρθαν στην ελληνική αστυνομία, ναι, ήταν για αυτό το παιχνίδι, για το challenge. Εμείς από εκεί αρχίσαμε και ακόμα εκεί είμαστε. Ψάχνουμε δηλαδή να δούμε εάν πραγματικά ήταν online σε ένα τέτοιο παιδί ή αν ήταν σε κάποια πλατφόρμα από τις γνωστές πλατφόρμες του διαδικτύου και εάν υπάρχει καταγραφή εκείνη τη ώρα του παιδιού. Εσείς έχετε πάρει το κινητό τώρα, κύριε Μπαλάσκα, ουσιαστικά, που βρέθηκε το δίπλα. Το κάνουμε φίλο και φτερό. Δίπλα του. Ναι. Ακριβώς. Το κάνουμε φίλο και φτερό να δούμε, γιατί με τη ζώνη του πνίγηκε το παιδί. Είναι καταφανώς βεβαίως αυτοκτονία, αυτοκυρίαση. Από εκεί και πέρα, τώρα, διαχρονικά στα δημόσια σχολεία, έχουμε τρομερό πρόβλημα με τον bullying στην Ελλάδα. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις αυτές, οι οποίες όμως δεν είναι αστυνομικής αρμοδιότητας. Βεβαίως, πολλές φορές έχουμε κληθεί σε σχολεία για πολύ σοβαρές, ακόμα και κακουργηματικές πράξεις ανηλίκων. Οι καθηγητές όμως, θα μου επιτρέψετε να πω, και ιδιαίτερα οι διευθυντές, θα πρέπει να γνωρίζουν τα πάντα για το σχολείο τους. Αυτή είναι και η δουλειά τους. Ιδιαίτερα των διευθυντών των σχολείων, είναι η δουλειά τους να γνωρίζουν τα πάντα. Και πιστέψτε με ότι στα περισσότερα σχολεία, τουλάχιστον που έχει ανακατευθεί η ελληνική αστυνομία και που συχνά πηγαίνει η άμεση δράση. Mm-hmm. Εδώ στην Αττική περισσότερο, γιατί εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι διευθυντές δηλώνουν ότι το ξέρω, τους ξέρω, είναι συγκεκριμένα παιδιά που κάνουν αυτές τις απρέπειες, που κάνουν ιδιαίτερα το bullying και καταδυναστεύουν, ναι, άλλα παιδάκια. Από εκεί πέρα όμως καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα. Η αστυνομία είναι για να επιλύει θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ποινικό κώδικα και την ποινική δικονομία. Και θα πρέπει να επισέλθουν άλλοι παράγοντες. Κοιτάξτε, κύριε Μπαλάσκα, δεν ξέρω και θέλω να με βοηθήσει και ο κύριος Ντάλτας σε αυτό. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζονται τέτοια στοιχεία μέσα στο σχολείο. Η κυρία που βγήκε πριν, που ήταν μητέρα μαθητή, τα χαρακτήρισε κακοποιά στοιχεία και όχι μαθητές, κύριε Ντάλτα. Δεν ξέρω εδώ πέρα τώρα, επειδή είναι και το ευαίσθητο της ηλικίας, δεν ξέρω τι ηλικίας είναι αυτά τα παιδιά και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Για να χαρακτηρίσουμε κακοποιό στοιχείο έναν Έλλην πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, τον χαρακτηρίζουμε μόνο από μια κακοποιητική πράξη που έχει κάνει, η οποία έχει ποινικό χαρακτήρα. Αλλιώς δεν μπορείς να πεις σε ένα παιδάκι 12-13 χρονών ότι είναι κακοποιός. Είναι πολύ σκληρό να βγαίνουμε και να λέμε για ένα παιδάκι ότι είναι κακοποιός. Να μας βοηθήσει λίγο και ο δικηγόρος εδώ, διότι κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι η πλευρά των παιδιών του 14χρονου και όλης της οικογένειας και όλο το πένθος αυτή τη στιγμή και το νήμα της ζωής που κόβεται, είναι και τα άλλα παιδιά. Και τα άλλα παιδιά θέλουν μια διαχείριση και κάποιον από δίπλα τους. Δηλαδή, πού θα οδηγηθούν από αυτή την ηλικία, σε μια ζούγκλα? Εγώ να πάρω τη θέση του νομικού, να πω καταρχήν ότι πρέπει να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για αυτοκτονία που να οφείλεται στο bullying. Γιατί αν οφείλεται στο άλλο
στο άλλο ζήτημα. Θέμα, ναι. Μικρότερες οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο, όπως το ακούω βέβαια. Αλλά αυτό πρέπει να διευθυνθεί, πρέπει να γίνει έρευνα. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Αν μας απασχολεί το ζήτημα του bullying, κοιτάξτε, καταρχήν η αυτοκτονία είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Αλίμονο αν κάθε παιδί, ευαίσθητο παιδί, που θυγόταν και θυγόταν άσχημα, αλίμονο αν έφτανε στο σημείο αυτό. Είναι ας πούμε, το καπάκι που τεινάζεται από τη χύτρα. Είναι κατ' εξαίρεση. Είναι φρικιαστικό το γεγονός να στέλνει το πάλο στο παιδί του στο σχολείο. Πώς αντιμετωπίζονται, κύριε Ντάλκα, αυτά τα περιστατικά ανήλικων παιδιών που είναι, ας πούμε, σε συμμορίες, να το πούμε έτσι. Μισό λεπτό. Καταρχήν, λίγο να είμαστε επιφυλακτικοί στη χρήση του όρου συμμορία. Τώρα, εάν το παιδί. Γιατί από τις διηγήσεις, εδώ δεν φάνηκε να είναι θύμα κάποιας συμμορίας. Εκείνο που λένε είναι ότι πετούσαν νεράτζια. Έχουμε κάνει και εμείς σχολείο και πλάκα υπήρξε και μπουγελώματα υπήρξε. Δεν είναι πλάκα τα νεράτζια, κύριε Ντάλτα. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κοιτάξτε, έχουμε υπάρξει σε σχολεία, έχουμε παιδιά. Κάποια φορά το πράγμα μπορεί να έχει πάρει και τέτοια χαρακτηριστικά. Δεν λέω ότι καλό πράγμα είναι. Λέω ότι κακό πράγμα είναι. Και πρέπει να πω ότι. Αλλά συμβαίνει. Μην κάνουμε και πούμε τώρα ότι τα σχολεία είναι. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστούν. Το καταλάβαμε ότι συμβαίνουν, κύριε Ντάλκα. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστούν. Και όταν εχθές, ας πούμε, υπήρξε η συμπλοκή και πήρανε τους πιτσιρικάδες που κάποιος λέει έβγαλε και σουγιά. Γιατί κουβαλάνε τους σουγιάδες μαζί. Το θέμα της συμπλοκής με μαχαιρώματα, αυτό είναι πολύ βαρύ περιστατικό. Άλλο το ένα επαναλαμβάνω, άλλο το άλλο. Τώρα, να πούμε καταρχήν γενικότερα ότι μέχρι 15 χρονών υπάρχει γενικά ποινική ανηλικότητα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρή η πράξη, με λίγα λόγια, ανθρωποκτονία για να συνεννοούμαστε, για να υπάρξει θέμα αν θα οδηγηθεί στις φυλακές ανηλίκων. Οι άλλες πράξεις αντιμετωπίζονται με αναμορφωτικά μέτρα. Σε αυτές τις ηλικίες έχουν βαρύ αντίκτυπο. Το να έρθει ένα παιδί 14 χρονών και να πάει δικαστήριο και να του πει ότι σε θέτω υπό την εποπτεία να υπάρχει ένας κοινωνικός λειτουργός που να σε επισκέπτεται, για την ηλικία αυτή είναι ένα βαρύ μέτρο. Έτσι. Δεύτερο ζήτημα το οποίο το θεωρώ σημαντικό. Οι διευθυντές και οι σύλλογοι καθηγητών θα πρέπει να ξέρουν ότι εφόσον υπάρχουν τέτοιο κλίμα στο σχολείο τους, ας το πω έτσι, σοβαρό, εξεσημασμένο, έχουν οι ίδιοι διοικητικές, πειθαρχικές, αστικές και ποινικές ευθύνες. Ναι. Δηλαδή, εάν είχαν ενημερωθεί ότι υπάρχει κίνδυνο ζωής και δεν έχουν κάνει το παραμικρό, υπάρχει περίπτωση να έχουν μια βαριά δίωξη. Το λέω αυτό. Οι ευθύνες όμως, με συγχωρείτε, κύριε Ντάλκα, να το ρωτήσω, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Οι ευθύνες περιορίζονται μόνο αν συμβεί το περιστατικό εντός του σχολείου. Δηλαδή, αν είναι οι μαθητές τους εκτός του σχολείου, στους πέριξ δρόμους της γειτονιάς, δεν ξέρω πού. Εκεί δεν υπάρχει ευθύνη, αν υπάρχουν καταγγελίες και υπάρχουν μαρτυρίες. Μισό λεπτό. Εάν η πηγή του προβλήματος είναι μέσα από το σχολείο, εκείνη η ρίζα δηλαδή του πράγματος. Ότι υπάρχει, να σας το πω με ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχει επιθετικότητα με τα social media. Τα social media μπορούν να πληγώσουν έναν άνθρωπο, γιατί υπάρχει διασπορά, υπάρχει έκθεση και ας πούμε ότι αυτό είναι από συμμαθητές. Θα έρθει τώρα ο καθηγητής ή ο διευθυντής και να πει: ξέρετε, αυτό είναι εκτός σχολείου. Δηλαδή, συγγνώμη, εάν ο ίδιος ο διευθυντής γίνεται στόχος από μαθητές, οι οποίοι είναι στο σπίτι τους, από έναν υπολογιστή. Και γίνεται στόχος επίθεσης με ισχυρισμούς, με συκοφαντίες, με χαρακτηρισμούς, με οτιδήποτε. Θα πει, ξέρετε, αυτό είναι εκτός σχολείου. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εάν η πηγή του προβλήματος είναι μέσα στο σχολείο. Κύριε Μπαλάσκα, να το ολοκληρώσω. Εάν η πηγή του θέματος είναι μέσα στο σχολείο, έχει ευθύνη το σχολείο. Αν τώρα είναι στις καλοκαιρινές διακοπές μεταξύ συμμαθητών, όχι. Μάλιστα. Αν πει κάποιος ότι συναντήθηκε με τον κύριο Μπαλάσκα, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ελάτε, σας ακούμε. Να ολοκληρώσουμε. Ναι. Λοιπόν, όταν μιλάμε για την αστυνομία και για τα περιπολικά που πηγαίνουν στα σχολεία, mm-hmm. μετά μιλάμε για παιδιά 12 και 13 χρονών, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η αστυνομία εκεί πέρα δεν έχει καμία δουλειά. Ακόμα και αν αποδειχθεί ότι δεν ήταν το παιχνίδι για αυτό το μικρό παιδί, ότι ήταν οι συμμαθητές του, οι 13χρονοι συμμαθητές του, οι οποίοι του πέταγαν νεράντια και νερό και αυτός πήγε και αυτοκτόνησε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, είστε πολύ παλαιά και πολύ έγκυπτο δημοσιογράφος, πάλι δεν γίνεται τίποτα. Μιλάμε για 13-14 χρονών παιδάκια, 12, 13 και 14. Γιατί άκουσα τη μητέρα πριν και ακούω και τα ρεπορτάζ και βλέπω μερικά πράγματα που με θλίβουν περισσότερο.
Μιλάμε για 12 χρονών και 13 χρονών παιδάκια. Εάν βρεθεί ένα παιδάκι το οποίο έχει μία υπερευαισθησία και δεν την έχει πει στους γονείς του ή δεν την έχει πει στους δασκάλους και αυτοκτονήσει, σαφώς είναι ένα πολύ ατυχές γεγονός, είναι ένα πολύ κοινωνικά μαύρο γεγονός. Αλλά ξέρετε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με 12χρονους και 13χρονους δολοφόνους. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν η αστυνομία, και όπως θέλει ασταχουστεί, μα ίσα ίσα αυτό είπαμε, κύριε Μπαλάσκα. Εκτός από αυτό η αστυνομία. Κύριε Μπαλάσκα, με συγχωρείτε, αλλά διαφωνώ μαζί σας. Μιλάμε για παιδιά 15 χρονών που είναι συμμορίες. Όχι, μιλάω για 13-14, μου είπατε. Δεν μπορείτε για 15. Με όπλα, με μαχαίρια, όπως βλέπουμε και στο βίντεο κάτω, που ξυλοκοπούν μέχρι σχεδόν φανάρι. Τις σχολικές συμπεριφορές με τις εξωγενείς συμμορίες 15χρονων και 16χρονων που κάνουν σοβαρά ποινικά παραπτώματα, όπως είναι ληστείες με μαχαίρια σε συμμαθητές τους, κλοπές σε καταστήματα κτλ. Όπου, όπως πολύ ωραία και σοφά είπε ο κύριος Ντάλτας, εκεί υπάρχουν ποινικά αναμορφωτικά μέτρα για τους ανηλίκους. Όταν μιλάμε όμως για ότι ρίχνουν νεράδια 12-13 χρονών παιδιά και ρίχνουν και νερό και γίνεται bullying, σαφώς κοινωνικό θέμα γίνεται bullying, εκεί είναι πολύ δύσκολη θέση, αυτό θέλω να σας εξηγήσω, της αστυνομίας, και κοινωνικά είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα. Κύριε Μπαλάσκα, μιλάτε για ένα κοινωνικό θέμα που είναι σε έξαρση, λέμε για το bullying και λέμε ότι εδώ πέρα ότι οι καθηγητές δεν ήταν καν ενημερωμένοι. Άρα στα σχολεία, οι καθηγητές δεν εποπτούν, δεν υπάρχει κάποια εφημερία, κάποιος να παρακολουθεί τι γίνεται στα διαλύματα. Σαφώς. Ή δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση γενικότερα. Σας το είπα από την αρχή ότι υπεύθυνος για να γνωρίζει τι γίνεται μέσα στο σχολείο του και εκτός του σχολείου του, στον πέριξ χώρο στα 100 μέτρα από το σχολείο του, από τους μαθητές του σχολείου, είναι ο διευθυντής του σχολείου. Είναι υπεύθυνος ο διευθυντής του σχολείου. Κύριε Έχει Μπαλάσκα, ευθύνη κύριε Ντάρθα, να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι γίνεται μέσα στο σχολείο του. Πρέπει να κλείσουμε, θα τα ξαναπούμε. Φαντάζομαι ότι σύντομα θα υπάρχουν τουλάχιστον οι απαντήσεις από το κινητό για να δούμε προς ποια κατεύθυνση οδηγείται αυτά τα ερωτήματα. Το ηλεκτρονικό έγκλημα αυτή τη στιγμή έχει παραλάβει το τέτοιο και γίνεται φύλο και φτερά στα δικά μας εγκληματολογικά εργαστήρια. Κύριε Ντάλτα, κύριε Μπαλάσκα, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε και την νέα διακοπή στη δίκη το Παλούδι. Για την Παρασκευή αναμένεται η απόφαση εδώ στο μεικτό όρκωτο του εφετείου. Γιατί διακόπηκε σήμερα? Έχουμε στο τηλέφωνό μας και θερμά τον ευχαριστούμε για την ψυχραιμία του και για τη διάθεση πραγματικά να επικοινωνήσει μαζί μας τον πατέρα της Ελένης, τον κύριο Γιάννη το Παλούδι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μιχαλιδόκη και στους συνεργάτες, συνομιλητές και σε όλους τους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας. Τι συνέβη σήμερα, γιατί και εσείς κάθε φορά ζείτε τη δίκη ξανά και ξανά και αναβιώνουν όλα αυτά τα πολύ δυσάρεστα συναισθήματα, τα οποία δεν τα έχει καλύψει ο χρόνος στις πληγές. Αλλά για πείτε μας τώρα, σήμερα πάλι περιμένατε την απόφαση? Τι συνέβη και διεκόπη η δίκη? Ναι, καταρχήν να πω κάτι που είπε η μητέρα μου. Κάθε δίκη είναι και ένας θάνατος. Και όχι μόνο για τη δικιά μας οικογένεια, για κάθε οικογένεια που έχει χάσει έτσι αποτρόπαια το παιδί της. Και δυστυχώς και εμείς βιώνουμε κάθε φορά τον φυσικό μας θάνατο. Σήμερα περιμέναμε να βγει η απόφαση, αλλά τώρα τελικά για τους λόγους που η πρόεδρος και οι εφέτες και οι έρνοροι αποφάσισαν να συζητήσουν, να γίνει αυτό που είναι να γίνει η συζήτηση και η ενημέρωση των ενόρκων και να αποφασίσουν αυτό που είναι να αποφασίσουν, να το γνωστοποιήσουν την Παρασκευή. Μάλιστα. Περιμέναμε και ευελπιστούσαμε ότι σήμερα θα τελειώσαμε. Τώρα, από τη στιγμή που έκριναν έτσι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Είναι θέματα αυτά διαδικαστικά και οφείλουμε να είμαστε σύμφωνοι με όλες αυτές τις διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας. Ναι. Τώρα εμείς παρακολουθήσαμε και την εισαγγελέα, η οποία δεν έχει δώσει κανένα ελαφρυντικό και ότι οι δύο κατηγορούμενοι έδρασαν μαζί. Πρωτόδικα υπήρχε η απόφαση για ισόβια και 15 χρόνια για τη δολοφονία και ομαδικό βιασμό. Εσείς τώρα από τη δική σας την πλευρά τι περιμένετε εδώ στο εφετείο? Να πω καταρχήν ότι τόσο στο πρωτόδικο δικαστήριο η εισαγγελία η κυρία Δόγκα, όσο και στο εφετείο η εισαγγελία η κυρία Καπαγιάννη, ναι, θεωρούμε ότι είναι η φωνή της Ελένης μας. Αλλά και γενικά οι εισαγγελίες είναι η φωνή του κάθε θύματος που δεν μπορεί να μιλήσει. Και οι εισαγγελίες και πρωτοδικός και τώρα στο εφετείο ήταν η φωνή της Ελένης μας. Και αυτό που περιμένουμε
είναι ότι η απόφαση θα πρέπει να είναι όπως ήταν και η πρωτόδικη, να είναι ομόφωνη, ισόβια για 15 χρόνια κάθεξη. Μάλιστα. Και επίσης έχετε ζητήσει, είχα παρακολουθήσει τη σύζυγό σας, πραγματικά ισόβια, όπως το καταλαβαίνει κανείς αυτό. Ναι. Αυτό, κύριε Μιχελιδάκη, δεν μπορεί να ισχύσει στην περίπτωσή μας και σε οποιαδήποτε άλλη έγινε προγενέστερα. Ναι. Αυτό που θέλουμε όμως και φωνάζουμε εναγωνίως και εγώ και η Κούλα, η μάνα της Ελένης, αλλά και τόσες φεροκαμένες μάνες και γονείς, είναι ότι επιτέλους θα πρέπει για αυτά να ιδρυθεί εγκλήματα ισόβια και για τους βιασμούς, έτσι, γιατί υπάρχει ο ψυχικός θάνατος ενός βιαστέντος, mm. έτσι, κοριτσιού, και πρέπει λοιπόν και ο βιασμός να είναι το ίδιο, να είναι στο ακέραιο όλης της ισόβιας ποινής κάθριξης. Κύριε Τοπαλούδη. Πρέπει λοιπόν όλα τα 25 χρόνια πόσα είναι τελικά να εκτείονται στο ακέραιο και να σταματήσει πια αυτή η κοροϊδία των ψευτοδικαιολογητικών ως διαμαγείας ψυχιατρικής. Προσπαθούν εκ των υστέρων να βγουν αυτά τα ψευτοδικαιολογητικά. Φτάνει πια έλεος, νησάφι και αυτά τα ισόβια πρέπει να εκτείονται στο ακέραιο και για αυτά τα τέρατα το σύστημά μας πρέπει να ονομάζεται τιμωρητικό. Τιμωρητικό, το λέω και το ξαναεπαναλαμβάνω. Τιμωρητικό. Αυτά τα τέρατα, μιλώντας γενικά για αυτά που διαπράττουν αυτά τα ιδιαχθή εγκλήματα, αποκλείονται κάθε είδους προχρονισμού. Λυπάμαι που το λέω. Έτσι είναι δυστυχώς ο ψυχισμός. Και αποκλείεται να αλλάξει. Και αν βγουν έξω ύστερα από κάποια χρόνια, θα κάνουν τα ίδια, ενδεχομένως και χειρότερα. Βέβαια, στη δικιά μας είναι από τόσο αποτρόπια δολοφονία, δεν νομίζω να υπάρξει κάτι χειρότερο. Είναι πολύ κατανοητό να έχετε αυτά τα συναισθήματα. Έχετε δεχτεί μια ανίποτη τραγωδία και μια απίστευτη ταλαιπωρία, κύριε Τοπαλούδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα γυρίσουμε και θα ασχοληθούμε με άλλα θέματα, διαφορετικά, πιο καλλιτεχνικά. Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και τον Μάκη το Δελαπόρτα εδώ για να πάμε πίσω στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο και να μας μάθουμε πάρα πολλά για τα παρασκήνια. Λοιπόν, πάμε να χαμογελάσουμε και λίγο. Πάμε λίγο πιο χαρούμενα τώρα και λίγο διαφορετικά. Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το quiz και μετά θα περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Φυσικά, γιατί έχουμε ωραίο δώρο να σας δώσουμε. Έχουμε να σας δώσουμε Σαββατοκύριακο στο Candias Castle Resort and Θάλασσο, στο Ναύπλιο με τη μεγαλύτερη πισίνα γλυκού νερού. Να πάτε να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα. Θα μπείτε στη σελίδα μας του Μέρα Μεσημέρι κάτω Παύλα Open TV. Θα κάνετε like, θα κάνετε follow και θα γράψετε τη σωστή απάντηση. Ποιο είναι το κοριτσάκι της φωτογραφίας? Είναι πάρα πολύ γνωστή τραγουδίστρια, αγαπητή, η οποία κάνει τον ντεμπούτο της το 95. Να βοηθήσω κι άλλο. Νέα πολύ. Ωραία. Νέα ναι, και είναι πολύ νέα, πάρα πολύ όμορφη. Είναι με ψευδώνυμο. Τι άλλο να πω. Βοήθησες πάρα πολύ. Ναι, βοήθησα. Νομίζω βοήθησα πολύ. Λοιπόν, θα τσεκάρει και σε λίγο ο Γιάννης να δει τι μηνύματα έχουμε. Ήδη έρχονται, Μάριο. Βροχή έρχονται τα μηνύματα. Καταρρυπάς. Και γίνεται χαμός. Ναι, μα κοίτα εδώ εικόνα. Ποιος δεν θέλει να διεκδικήσει την Παρασκευή, κληρώνει. Μάριον, κλείνω τα μάτια μου και τα φαντάζομαι. Τι ωραία. Θέλω να σας πω που δεν το βλέπετε και δεν τα παρακολουθείτε. Γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα πίσω από τις κάμερες. Υπάρχει μια Μέρη Αργυριάδου που πάει, έρχεται και αλλάζει την μπλούζα, δεν τρυπάει τον blue box. Θα έρθει όμως σε πολύ λίγο με τους showbiz της γειτονιά. Ξένα, από τα ξένα. Μάριον, κάτσε τώρα. Σωστά, γιατί το έχει πάρει πάνω σου, κατάλαβες. Όμως τώρα εμείς θα πάμε να δούμε μία συνέντευξη που εξασφάλισε η Νάντια Ριγάτου από την πολύ αγαπητή και καλή ηθοποιό, την Εμιλία Υψηλάντη, η οποία μας υποδέχτηκε στο θέατρο Αργό, εκεί όπου υποδίεται την κυρία Κλάιν στην ομότιτλη παράσταση. Πάμε να το δούμε, να το χαρούμε και επανερχόμαστε. Σας συναντώ στο δεύτερο σπίτι σας, στο θέατρο Αργό. Η συνάντησή μας γίνεται με αφορμή την παράσταση που ξεκίνησε μόλις. Κυρία Κλάιν, πείτε μου λίγο για αυτό το έργο. Αναφέρεται φυσικά σε μια προσωπικότητα μεγάλη της ψυχανάλυσης, την Μέλανη Κλάιν, τη δεκαετία του 30 στο Λονδίνο, όπου είναι αυτοεξόριστη. Είναι μια Γερμανοεβραία και εξασκεί το επάγγελμα της ψυχαναλήτριας στο Λονδίνο. Αυτή λοιπόν η γυναίκα έκανε τις μελέτες της
πάνω βασικά στα παιδιά της. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγκρουση. Ποια ήταν η πιο δύσκολη μέρα που κληθήκατε να πατήσετε πάνω στη σκηνή και να ερμηνεύσετε το ρόλο σας? Εγώ κάθε φορά που πάω να πατήσω στη σκηνή νιώθω ότι είμαι εντελώς ανήμπορη. Αλίμονα από τον ηθοποιό που έχει μια βαλίτσα με κάποια δεδομένα, έτσι, τεχνίτες είμαστε στη δουλειά μας, τα οποία τα βγάζει από τη βαλίτσα, τα φοράει κάθε φορά και βγάζει πέρα ένα ρόλο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι μια μορφή βίας του επαγγέλματος να παίζετε ηθοποιοί μέρα που έχετε μια απώλεια αγαπημένου προσώπου, να παίζετε άρρωστοι? Πώς το έχετε διαχειριστεί αυτό όλα τα χρόνια? Παλαιότερα ήταν πιο σκληρά τα πράγματα. Άνθρωπος που είχε πεθάνει ο πατέρας του και που δεν μπορούσε να πάει στην κηδεία. Αυτή η σκληρότητα του επαγγέλματος ήταν υπερβολική. Το να πηγαίνει όμως εκδρομή κάποιος σε νησί μέσα στο καταχύμωνο και να πιστεύει ότι θα μπορεί να μην πιάσουν μποφόρ για να γυρίσει τη δουλειά του, αυτό δεν το επιτρέπω ακόμα και τώρα. Παρόλο που ξέρετε και αυτό συμβαίνει σήμερα. Όταν μου λέει ο άλλος ότι ανεβαίνει σε μηχανάκι και ήταν ηθοποιός, έλεγα ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Γιατί διακινδυνεύεις πολύ πιο πολύ από τους άλλους ανθρώπους. Δεν επιτρέπεται. Εγώ έχω πραγματικά πικραθεί με ηθοποιούς και έχω πραγματικά τσακωθεί με ηθοποιό που με έχει πάρει το μεσημέρι και μου λέει: έχει πλήσει η φωνή μου και δεν μπορώ να παίξω. Και δεν θα έρθει στο θέατρο. Και λέω: όχι, θα έρθει στο θέατρο. Και θα δούμε τι θα κάνουμε. Υπάρχει μια μερίδα κοινού, αρκετά μεγάλη, που λένε ότι οι ηθοποιοί του κινηματογράφου τότε δεν υπάρχουν σήμερα, δεν θα ξαναβγούν. Δεν έχουμε περσόνες, γι' αυτό μας το λέτε αυτό. Δεν έχετε ούτε καν ένα χόρν και μια λαμπέτη. Σήμερα όλοι παίζουμε περίπου το ίδιο. Ξέρεις τι κάνανε αυτοί? Υπήρχε μια σχολή όλων αυτών των ανθρώπων. Ξέρω ότι από το Βουτσά μου είχε πει ότι όταν δουλεύαμε μαζί, ότι είχε καθίσει και είχε μελετήσει όλους αυτούς τους κωμικούς με χρόνια στα παρασκήνια. Ο Κούρκουλος μου έλεγε ότι όταν πήρε ένα πρώτο ρόλο, γιατί καθόταν στα παρασκήνια και παρακολουθούσε όλους τους άλλους ηθοποιούς που παίζανε. Έχετε μία εμφάνιση ακόμα και σήμερα πολύ εντυπωσιακή. Θέλω να ρωτήσω, αυτό δημιούργησε πρόβλημα στο να εγκλωβιστείτε σε ρόλους? Προφανώς, ήμουν απλώς η ωραία κοπέλα και τώρα ακόμα μου λένε τι ωραίο που ήσασταν. Εγώ ένιωθα ότι εντάξει, είχα ένα πρόσωπο το οποίο περνούσε. Και είχα και ένα πρόβλημα, πρέπει να σας πω. Διότι είχα μια φήμη πολύ μεγάλη με το τρίτο μου έργο, ας πούμε, αυτομάτως, ήμουν πρωταγωνίστρια. Και στο θέατρο ήμουνα τριταγωνίστρια στην πραγματικότητα με τις δυνατότητες που είχα. Υπήρξε ποτέ ακραία εκδήλωση θαυμασμού στο δρόμο? Α, βέβαια, φυσικά. Θυμάστε κάποια? Θα σας πω ποια θυμάμαι. Όταν μετά από μία εβδομάδα έβαλα ένα φουστάνι που μου πήγαινε πριν μείνω έγκυος και βγήκα από το γιατρό μου και πέρασα την Πατησίων και άκουσα απέναντι έναν να μου σφυρίζει με θαυμασμό. Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος. Ο άγνωστος αυτός με έδωσε τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου και σας είπα, α, επέστρεψα στους φυσιολογικούς ανθρώπους. Δεν έχει καταλάβει ότι μόλις τώρα γέννησα. Πιο αυστηρή κριτής είναι η κόρη ή η γονή? Η κόρη. Τι λέει? Μου λέει όλα τα λατώματα που έχω κληρονομήσει από τη σχολή μου. Και κάθε φορά μου λέει: κάνεις το ίδιο, κάνεις το ίδιο, κάνεις το ίδιο. Γιατί με ξέρει. Εντάξει. Δική σου είναι οι πιο σκληροί κριτές, αν θέλουν να σου το πούνε. Ή αν τους προκαλέσεις να σου το πούνε. Λοιπόν, επαγγελματίας αν μη τι άλλο, Βέβαια. Η κυρία Υψηλάντη και υπόθεση γυναικών εκεί, έτσι. Τρεις γυναίκες στη σκηνή. Εμιλία Υψηλάντη, Νατάσα Καλογρίδη, Σάρα Εσκενάζη και σε σκηνοθεσία γυναίκας της Χρύσας Καψούλης στο Θέατρο Αργό. Πραγματικά τη θαυμάσαμε. Τόσο αφοπλιστική και τόσο αληθινή. Έτσι, πάρα πολύ, πολύ ωραία πολύ τα λέει. Πολύ επαγγελματίας πραγματικά. Και μίλησε ωραία και είπε κάποια πράγματα. Ρε παιδάκι μου, ένας ηθοποιός πρέπει να προσέχει και τη φωνή του. Δεν μπορεί να πηγαίνει, ξέρω εγώ τι, στον αέρα και αυτά και να χάνει τη φωνή του μετά. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το σώμα μας είναι το όργανό μας και ότι με αυτό θα παίξουμε. Και έχει πάρα πολύ δίκιο που το λέει αυτό. Επίσης, συμφωνώ πάρα πολύ με το κομμάτι που λέει για τη σκληρότητα.
σκληρότητα που υπήρχε πιο παλιά. Ναι. Ότι κάποιος δεν μπορούσε να πάει στην κηδεία του γονιού του για να παίξει. Δηλαδή αυτά πλέον νομίζω ότι είναι πέραν της λογικής και δεν πρέπει να το θεωρούμε και πώς να το πω, επίτευγμα το να παίζεις με τέτοιες κρύες. Να μπορείς να τα αποκριθείς σε οτιδήποτε ναι, και δηλαδή να σου δεν είναι, συμβεί. Δεν είναι πλέον κάτι που ζητάμε. Δεν είναι ανθρώπινο. Έτσι, ναι, δεν είναι ανθρώπινο. Λοιπόν, η Μέρη Αργυριάδου έχει βάλει το σωστό μπλουζάκι και έχουμε showbiz από τα ξένα. Κιτρινάκι, το θέλετε να το πετύσω. Μέρι, μα σορτή. Δεν είναι τυχαίο. Σαν το σύφου δεν να πήγε όταν άλλαζε μπλούζες. Είναι σε blue box να μπούμε. Μπλε μέρι μου. Δεν ήξερα, παιδιά μου, ότι το, μέσα του το μπλε έχει και λίγο πράσινο. Καταλαβαίνετε τι μαθαίνω τώρα στα 21 μου. Στα 21 σου. Έλα, πάμε τώρα λίγο κάνες. Για πάμε λίγο κάνες τώρα, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε μια παρέμβαση στην έναρξη του 75ου Φεστιβάλ των Κανών μέσα από ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο μεταξύ άλλων είπε το εξής. Μας χρειάζεται ένας νέος Τσάπλιν, Τσάρλι Τσάπλιν εννοείται, που θα αποδείξει ότι ο κινηματογράφος δεν είναι πλέον βουβός. Να πω ότι εντωμεταξύ, στο Φεστιβάλ των Κανών, το ίδιο το φεστιβάλ ανακοίνωσε ότι δεν θα ανεχθεί πρόσωπα τα οποία είτε σχετίζονται είτε μεταφέρουν τη γραμμή της ρωσικής κυβέρνησης. Να πούμε ότι η απαγόρευση αυτή δεν επεκτείνεται στην Ινδία και στις τρίτες χώρες, όπου η Ινδία αποτελεί και το τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης. Αν η Ινδία δεν έχει υποστηρίξει τις κυρώσεις στην Ρωσία. Okay. Ναι. Τώρα να πούμε για τον παραλληλισμό με τον Τσάρλι Τσάπλιν. Είναι ο μεγάλος δικτάτορ. Έτσι, και εδώ ουσιαστικά αυτό που λέει ο Ζελένσκι, η κουβέντα του ήταν: είμαι πεπισμένος ότι ο δικτάτορας θα χάσει. Και ο νόνο ήτο σε ποιον αναφερόταν, έτσι. Πάντως, και πώς έγινε ο παραλληλισμός. Φαίνεται, ρε παιδί μου, η παιδεία του Ζελένσκι, ότι είναι καλλιτέχνης, ότι είναι ηθοποιός ο άνθρωπος, γιατί αυτό είναι ο Ζελένσκι. Πώς φαίνεται αυτό το πράγμα και. Καλά που μας το θύμισες, Μαριέλα. Ναι, τίνουμε πια να το ξεχάσουμε. Ιδέες. Ναι. Και ότι ο άνθρωπος έχει αυτή την παιδεία και μπορεί να σκέφτεται όλα αυτά τα πράγματα που πηγάζουν μέσα από την κινηματογραφική παιδεία. Λοιπόν, στην Ουκρανία τώρα και στο συγκρότημα που κέρδισε στην Eurovision. Καλούς όρκεστρα, Eurovision. Το κορίτσι αυτό, γιατί περί κοριτσιού πρόκειται, τον τελευταίο καιρό το χάσαμε. Ξέρετε, πάρα πολλές φήμες οι οποίες οργιάζουν. Ναι. Οριάζουν οι φήμες ότι δεν βγαίνει, δεν κυκλοφορεί κτλ. Έλα όμως που κυκλοφόρησε. Και όχι απλά κυκλοφόρησε, έβαλε και το κραγιονάκι της δημοσίως, χωρίς τη χρήση καθρέφτη, παρακαλώ. Τόσο έμπειρη είναι. Αυτό Βασίλισσα... που βλέπουμε τώρα είναι μια κίνηση αυτό. Ναι. Αυτό και εδώ βλέπουμε και μια φωτογραφία παλιότερη, γιατί το κάνει αυτό, το έχει κάνει 10 φορές το σύνολο στα χρόνια της θητείας της. Προφανώς. Μπράβο της, μεγάλη τέχνη να βάλεις κραγιόν χωρίς καθρέφτη. Δεν ξέφυγε, δεν τα καταφέρνω. Δεν ξέφυγε από τα όρια δηλαδή. Όχι δεν καθόλου. Πέρα στην άκρη, Γιάννη μου καθόλου, γιατί προτιμά τις ροζ πάλ αποχρώσεις. Οπότε είναι πονηριά αυτό. Με το ροζ πάλ καταλαβαίνεις ότι και να ξεφύγεις δεν έχεις προβλήματα. Και να κάνει εδώ πέρα το χαμήλιο του Τζόκερ. Μπράβο στην Βασίλισσα. Μπράβο της. Και στα 96 είναι δεδομένα τα χιλάκια, κορίτσια. Έτσι. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είχε μια αναφορά και η Εμιλία Υψηλάντη στους γνωστούς και μεγάλους πρωταγωνιστές, τον Νίκο Κούρκουλο, στον Κώστα το Βουτσά. Τώρα όμως θα μάθουμε πολύ περισσότερα, διότι έχουμε κοντά μας τον Μάκη το Δελαπόρτα, έναν άνθρωπο, έναν ηθοποιό, που παράλληλα έχει αγαπήσει τόσο πολύ τους μεγάλους πρωταγωνιστές και τον ελληνικό κινηματογράφο, μας έχει δώσει τόσα πολλά στοιχεία. Μάκη μου, καλώς μας ήρθες. Γεια σου, Μαριών. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Έχουμε εδώ ένα καινούργιο βιβλίο που πάντα, ας πούμε, βρίσκεις καινούργια πράγματα. Πόσα έχεις? Είναι ανεξάντλητα. Ο ελληνικός κινηματογράφος είναι απέραντος. Λοιπόν, για να το δείξω τώρα εδώ πέρα, τα backstage του ελληνικού σινεμά. Ναι. Εδώ. Λοιπόν, ασχολείσαι πολλά χρόνια. Από πότε? Από το τέλη δεκαετίας 90, ναι, εκεί ουσιαστικά. Ξεκίνησε εκεί το πρώτο μου βιβλίο. Ήταν αφιερωμένο στην Αλίκη Βουγγικλάκη. Το έχω ξαναπεί, την καλή μου Νεράιδα, χάρη σε εκείνη ξεκίνησε όλο αυτό. Και έφτασε σήμερα πια στο 51ο βιβλίο μου. Έχω κλείσει τα 50 δηλαδή. Έχεις κλείσει τα 50, ναι. Ναι, ναι. Βιογραφίες μετά με όλους τους σπουδαίους ηθοποιούς, όχι μόνο του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και του σινεμά. Όχι μόνο του σινεμά, συγγνώμη, αλλά και του θεάτρου, έτσι. Ναι. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Όσοι δεν πέρασαν από αυτούς τους μεγάλους ηθοποιούς στις ταινίες, στο σινεμά τότε και μετά αναπαραγωγή από
την τηλεόραση που κανείς δεν θα το φανταζόταν. Δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν αυτή τη διάρκεια και να περάσουν σε όλες τις γενιές. Είναι θνησιγενές το θέατρο. Άδικο, πολύ. Πολύ άδικο. Πολύ άδικο. Για παράδειγμα, ο Χόρν που έχω ακούσει από άλλους συναδέλφους να λέει ότι δεν ανεχότανε να βλέπει τον εαυτό του στο σινεμά. Ισχύει. Δεν του άρεσε, ναι, ναι. Δεν του άρεσε καθόλου. Γι' αυτό και έκανε λίγες ταινίες. Έκανε λίγες ταινίες, αλλά πέρασε όμως. Με έναν τρόπο φυσικά έναν τρόπο. Πέρασε, όπως και η Λαμπέτη, όπως και η Μέρη Αρώνη. Mm. Αλλά σπουδαίοι ηθοποιοί που χτίσαν το ελληνικό θέατρο, όπως ήταν η Κοτοπούλη, ο Βεάκης, mm-hmm. η Κιβέλη, μία ταινία έπαιξε. Ναι, μόνο μία νομίζω. Mm. Αλλά γενικότερα οι πολύ σπουδαίοι του θέατρου, δυστυχώς, εντάξει, ο πολύς ο κόσμος σήμερα δεν τους θυμάται. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται βιβλία για εκείνους. Εδώ έκανα, τι έχεις τώρα, εδώ τι έχεις μαζέψει, είναι και πολύ το βιβλίο. Εδώ τώρα είναι ιστορίες πίσω από την κάμερα. Το βιβλίο αυτό το έγραψα τώρα όσο καθόμουν μέσα στο σπίτι με την καραντίνα. Δημιουργικό. Λέω, θα ήταν ένα βιβλίο έτσι, μια ανάσα θα μπορούσα να πω, γιατί έχει πολύ ωραία και χιουμοριστικά μέσα περιστατικά. Έχει και κάποια συγκινητικά βέβαια, αλλά και πολύ νοσταλγικά όλα αυτά. Κάτσε τώρα λοιπόν να πάμε ένα-ένα. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε λίγα να καλύψουμε ένα εδώ. Γιατί είναι 120 ιστορίες. Ναι, ναι, είναι 5 σελίδες τα περιεχόμενα εδώ. το έχω πάρει στα χέρια μου εδώ 2 μέρες και το κοιτάζω. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι σε κάποιο που έχεις επιλέξει κι εσύ. Ναι. Πάμε λίγο στην Άννα Φόνσου. Σε αυτό το ρόλο το αγοροκόριτσο που την έκανε προφανώς πρωταγωνίστρια. Έγινε πρωταγωνίστρια με το αγοροκόριτσο. Και υπήρχε εκεί μια συμφωνία που δεν την έμαθε κανείς ποτέ. Να την Ιανούλα, να τη στείλουμε και τα φιλιά μας. Η Άννα είναι αγαπημένη, επιτελεί έργο πολύ σημαντικό, το ξέρουμε γνωστό, και μια σπουδαία γυναίκα ακόμη και σήμερα είναι στις επάλξεις. Η Άννα λοιπόν, όταν της είπαν να κάνει την ταινία, πρώτα απ' όλα η ταινία προοριζόταν για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο ρόλος αυτός είχε γραφτεί από το Δαλιανίδη για την Αλίκη. Η Αλίκη όμως, κάνοντας εκείνη την εποχή τη μουσίτσα, δεν προλάβαινε να το κάνει και έτσι λοιπόν το προτείνανε στη Φόνσου. Η Φόνσου ήταν πρωτοεμφανιζόμενη. Ήταν πολύ μεγάλη λοιπόν τιμή για τη Φόνσου να παίξει πρωταγωνίστρια ένα τέτοιο ρόλο και η συμφωνία της, η κρυφή συμφωνία της ποια ήτανε. Να μην πληρωθεί καθόλου για όλη την ταινία, αλλά να γεμίσει η Αθήνα με αφίσες της. Α, είχε συμφωνήσει και δεν είχε αμοιβή δηλαδή καθόλου. Έτσι, όχι. Όμως όταν η ταινία πήγε καλά, πήγε πάρα πολύ καλά, ξέρω πως πήρε ένα πολύ καλό ποσό, αλλά αργότερα. Και είχε και παρτενέρ τον Αλεξανδράκη που ήταν γνωστός gentleman και της έδωσε, ενώ εκείνος ήταν φτασμένος ηθοποιός, να μπει το όνομά της πρώτο. Το όνομά της πρώτο, ναι. Όπως έκανε και στη Βουγιουκλάκη ο Αλεξανδράκης, στο Κορίτσι με τα Παραμύθια, ναι. Που και εκεί η Αλίκη ήταν πρωτόβγαλτη. Και είπε όχι, κυρίες προηγούνται, το όνομα της Αλίκης πρώτο. Τι εκπληκτικός άνθρωπος ο Αλεξανδράκης. Μου είχε δοθεί η δυνατότητα. Κάποιους από αυτούς τους είχα συναντήσει. Τους έχει συναντήσει λοιπόν, και τους έχει κάνει και συνέντευξη. Ο Αλεξανδράκης ήταν ένας άνθρωπος που σε μάγευε και η ευγένειά του σε εχμαλώτησε. Σε σκλάβωνε από την αρχή. Όλοι περισσότεροι ήταν έτσι τότε. Γιατί ο Ηλιόπουλος, γιατί ο Φωτόπουλος. Σπουδαίοι άνθρωποι, σπουδαίοι άνθρωποι. Το αφήσανε λοιπόν, εποχή. Τώρα, ο Χόρν, μια που τον αναφέραμε και από την αρχή, στο Αλίμονο στα Νιάτα, στους νέους, εκεί που μεταμορφώνεται μεγάλο σε ηλικία. Εκεί τι συνέβη, πώς το αντιμετώπισε. Κοίτα, ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί μακιγέρ που να του κάνει αυτή τη μεταμόρφωση. Το βλέπουμε τώρα. Ξεκινήσανε λοιπόν να συμβαίνει αυτό, όμως με αποτυχία. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να φέρουν ένα μακιγέρ από το εξωτερικό, τον κύριο εδώ, τον οποίο δεν θυμάμαι το όνομά του ακριβώς, το έχω γραμμένο όμως, για να το πω on camera, ο οποίος ζήτησε όμως τόσα πολλά χρήματα, όσα ήταν η αμοιβή του Χόρν για να παίξει το ρόλο. Έτσι λοιπόν σε αυτή την ταινία, ο μακιγέρ, ο κύριος αυτός, που ήταν μάγος λένε του μακιγιάς και πραγματικά τον μεταμόρφωσε πολύ αληθινά σε γέρο τον Χόρ, πήρε όσα πήρε και ο Χόρ για να παίξει την ταινία. Και όταν το άκουσε ο Χόρ, είπε ρε παιδιά, με αυτά τα λεφτά που δώσατε σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν τα δίναμε σε ένα πλαστικό, να με κάνει και 20 χρόνια νεότερο, άρα να με κάνει γέρο. Ήταν ωραίο. Αυτά είναι από τα περιστατικά που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος και που θεώρησα καλό να τα αναφέρω και να τα γράψω μέσα. Ποιος τα έχει διηγηθεί αυτά, Μάικη? Πρώτα απ' όλα, Μάριον, εγώ έχω μεγαλώσει μες στο θέατρο από 17 χρονών. Πρόλαβα πάρα πολλούς σπουδαίους και την Αλίκη
και τον Δημήτρη και τη Ρένα και την Χρονοπούλου και την Καραγιάννη και το Βουτσά και το Δαλιανίδη. Ναι. Είμαι από τα παιδιά εξάλλου του Δαλιανίδη. Αχ, ο γλυκός μου ο Δαλιανίδης. Ο Δαλιανίδης ναι. Είναι ένας άνθρωπος που μας λείπει τουλάχιστον σε εμάς. Πάρα πολύ. Τους πολύ γλυκός του. Είχα κάνει ένα αφιέρωμα παλιότερα. Πραγματικά πρέπει να τον θυμόμαστε και να τον μνημονεύουμε, γιατί στο Δαλιανίδη χρωστάμε πάρα πολλά. 80 υπέροχες ταινίες που παίζονται και ξαναπαίζονται και εγώ το έχω δηλώσει πως είμαι, μεγάλωσα με Δαλιανίδη. Δεν μεγάλωσα ούτε με Κούνδουρο ούτε με Κακογιάννη. Γιατί ήταν οι καταβολές μου αυτές, όχι κάτι άλλο. Mm-hmm. Αργότερα όταν τους ανακάλυψα αυτούς τους σπουδαίους, είπα για όνομα του Θεού. Αλλά ο Δαλιανίδης είναι από τις σπουδαίες περιπτώσεις. Μα έκανε μια δικιά του σχολή εδώ στην Ελλάδα. Και έβγαλε όλους τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Τώρα, για πάμε λίγο στο Θανάση Βέγκο. Την ταινία «Θα σε κάνω βασίλισσα», μου λένε ότι υπάρχει εκεί ένα περιστατικό. Δεν είναι το περιστατικό, είναι ότι γύρισε την ταινία ο Βέγκος κάνοντας εκεί το τσιγκούνι. Ο Βέγκος λοιπόν δεν ήταν καθόλου τσιγκούνι στη ζωή του και όλο αυτό τον ενοχλούσε. Είναι ένα σπίτι που καταραίει, για να το θυμηθούμε, και όλο υπόσχεται στη σύζυγο ότι θα την πάει κάπου αλλού και όλο, δεν. Έκανε το σφιχτό, αλλά στη ζωή του δεν ήταν καθόλου σφιχτός. Εξάλλου και αυτή ήταν, σε εισαγωγικά, η καταστροφή του Βέγκου. Από τις ταινίες. Γιατί ήταν και παραγωγός σε κάποιες. Ήταν και παραγωγός σε κάποιες ταινίες. Τις γύριζε 30 φορές τη σκηνή, που σημαίνει αυτό πολύ ακριβό το φιλμ τότε. Δεν γυρίζανε βίντεο, οπότε να μην τους ενδιαφέρει πόση ώρα και πόσο θα γράψουνε. Έτσι λοιπόν, το φιλμ τόσο ακριβό, ο Βέγκος έπεφτε έξω. Και τα ειστήρια να ήταν καλά, δυστυχώς δεν βγαίνανε τα έξοδα. Έτσι λοιπόν. Αυτά τα χρέη το Βέγκο το κυνηγούσαν μέχρι το τέλος. Γι' αυτό και έχει πει στη γαλέρα της ζωής μου τράβηξα άγριο κουπί στο τέλος, που το θυμόμαστε σε μια εκδήλωση. Πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, όταν γύρισε αυτή την ταινία, μετά δεν ήθελε ποτέ να τη βλέπει στην τηλεόραση. Ενώ αγαπούσε πολύ το Σακελάριο και είπε ότι η ταινία είναι εξαιρετική, αλλά εγώ ως τύπος, ως χαρακτήρας δεν του άρεσε. Μάλιστα. Επίσης ο Βέγκος είχε και μια τρέλα άλλη που δεν το ξέρουν οι πολλοί, επειδή είχε κάνει Μακρόνισο. Αυτό τώρα ήθελα να σου πω. Σε ποια ταινία είναι που είναι μικροπολιτής, ακούει Θοδωράκι, τι ακούει τα απαγορευμένα τότε και κλείνει τα παράθυρα, όχι και κάπου πηγαίνει και δεν έχει αντιληφθεί, κλείνει τα παράθυρα. Τι, τώρα μου ήρθε, όση ώρα μιλάμε μου έρχεται αυτή η σκηνή. Όχι, εδώ εγώ θέλω να πω για κάτι άλλο. Ότι όσο ήταν στη Μακρόνισο ο Βέγκος, έφαγε, που λένε, τη σκόνη και το χώμα με το κουτάλι, με το τσουβάλι. Έτσι λοιπόν, όταν βγήκε μετά στο θέατρο και έκανε τις δικές του δουλειές, η τρέλα του μεγάλη ήταν η σκόνη. Δεν μπορούσε να βλέπει τίποτα σκονισμένο. Οπότε πριν ξεκινήσει το γύρισμα, έπαιρνε ένα ξεσκονόπανο. Καθάριζε, ξεσκόνιζε τα πάντα. Δεν άφηνε καθαρίστριες. Καθάριζε όλο το στούντιο. Καθάριζε όλα τα σκηνικά στο θέατρο. Και όταν γύρισε το Γύσμα Διάμ, την ταινία Γύσμα Διάμ, που νομίζω έχουμε μια φωτογραφία. Που γυρίστηκε στις Θερμοπύλες, ανέβηκε μέχρι και το άγαλμα και το σοβαρά σκόνισε. Το λες. Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Μέχρι και τα βιώματα όμως. Η ταινία αυτή γύρισε εκεί την ταινία και ανέβηκε πάνω και ξεσκόνισε τα πάντα. Είχε μεγάλη τρέλα με τη σκόνη. Υπέροχος άνθρωπος, όταν λέμε καλός άνθρωπος, ήταν η επιτομή του καλού ανθρώπου, Βέγκος. Στην ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότη μου», εκεί τι έγινε? Εκεί ο Σακελάριος ζήτησε να γυρίσει το γαρίφαλο σταυτί με τσιγκάνες. Οπότε ο χορογράφος τότε εκείνης της ταινίας βρήκε χορεύτριες να χορέψουν μπαλέτο. Αυτό το τσιφτετέλι. Την μπαλέτο, χορεύτριες, επαγγελματίες. Ναι. Τις δίσαν τσιγκάνες και προσπαθούσαν να γυρίσουν τη σκηνή. Τη γυρίσανε και όταν την είδε ο Σακελάριος και ο Φίνος είπανε αυτό δεν περνάει. Είναι πολύ επιτιδευμένο. Ήταν πολύ επιτιδευμένο. Έτσι λοιπόν πήγε στους καταβλισμούς των τσιγκάνων ο ίδιος ο Σακελάριος και μάζεψαν 200 τσιγκάνες αυθεντικές. Και τελικά τις πήραν ταινία, εκεί και τους είπαν βλέπουμε να χορέψουν αυθόρμητα το τσιφτετέλι. Και έτσι βγήκε αυτή η σκηνή που βλέπετε εδώ, είναι με αληθινές τσιγκάνες από τους καταβλισμούς. Και το γαρίφαλο σταυτή, είναι αλήθεια ότι ο Χατζηδάκης δεν το είχε έτοιμο. Δεν το είχε έτοιμο και πηγαίνοντας στην ηχογράφηση το έγραψε στο ταξί. Στο πακέτο από τα τσιγάρα του. Αλήθεια. Ναι. Και έτσι μπήκε στο στούντιο και το έλεγε. Ενώ έλεγε τόσο καιρό: έτοιμο είναι, έτοιμο είναι. Όταν ήρθε η στιγμή όμως δεν το και είχε. Και το ζήτησαν. Και το ζήτησαν, έπρεπε να το ηχογραφείς και τελικά το έγραψε πάνω στα τσιγάρα. Για φαντάσου, που πήγαινε. Όμως. Φοβερό. Φοβερές ιστορίες, οι οποίες είναι. Εντάξει, πολύ. Εμένα μου άρεσαν, με μάγευαν οι ιστορίες πίσω από τις κάμερες. Πάντα. Θα ήθελα να ήμουν δηλαδή εκεί από δίπλα, γιατί πεζότανε
μια άλλη ταινία πίσω από την ταινία που βλέπαμε εμείς. Πάμε στην αγαπημένη σου Αλίκη. Η Αλίκη. Η Αλίκη, η οποία, εντάξει, είναι ένας μύθος και που φαντάζομαι ότι έχεις πολλές ιστορίες πάρα για πολλές. Εκείνη. Με την Αλίκη έχω ζήσει και εγώ πάρα πολλά. Πολλά τα έχω γράψει, κάποια τα κρατάω μέσα μου. Δεν θα τα πω ποτέ, γιατί είναι πολύ προσωπικά και δικά μου και δικά της. Αλλά σίγουρα της χρωστάω πάρα πολλά, όπως της χρωστάμε πάρα πολύ. Ήταν εργάτης η Αλίκη. Απίστευτη. Στη δουλειά της. Απίστευτη. Και η μοναδική περίπτωση στο χώρο που για 40 χρόνια επιχειρηματίας στο θέατρο δεν έπεσε έξω, να το πω έτσι. Ενώ οι περισσότεροι ηθοποιοί που προσπαθούν να κάνουν σε επιχειρηματίες, δυστυχώς αποτυγχάνουν οικονομικά. Η Αλίκη το κατάφερε αυτό. Ήξερε πολύ καλά να πουλάει τον εαυτό της και βέβαια είχε εγκλωβιστεί και στην εικόνα της. Στην εικόνα. Ναι. Το είχαμε παρακολουθήσει, δηλαδή εμείς που τα έχουμε λίγο ζήσει και από... Αλλά εγώ είμαι υπέρ του άλλου, Μάριον. Εγώ είμαι υπέρ του... Δεν πειράζει ένας ηθοποιός αν δεν έχει παίξει Σέξπιρ, Ίψεν ή κάποια τραγωδία για να αποδείξει ότι είναι καλός ηθοποιός. Έπαιξε και τη Λύση Στράτη κάποια στιγμή και ακούστηκαν εντάξει, διάφορα το τόλμησε, τότε. Ναι. Και την Αντιγόνη, το ναι, τόλμησε. Ναι, ναι. Δυστυχώς, εντάξει, είχε αρνητικές κριτικές. Αλλά ούτε κανένας από την επιθεώρηση εκείνων των χρόνων, ο Βέγκος, ο Χατζηχρήστος, δεν παίξανε ποτέ. Ο Αυλονίτης, ο Μακρύς, δεν παίξανε ποτέ στην Επίδαυρο. Τότε ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, αλλά έχουν μείνει τα ιερά τέρατα της εποχής, που την εποχή τους τους αμφισβητούσαν κι αυτούς. Έπρεπε λοιπόν να περάσουν πολλά χρόνια για να γίνουν να μυθοποιηθούν. Ήταν κάποιοι από αυτούς αυτοδιδακτοί. Εντελώς, περισσότεροι. Εντελώς, περισσότεροι. Η Βλαχοπούλου δεν πήγε ποτέ στη σχολή. Βλαχοπούλου, τη ρίξαν έτσι στη σκηνή. Είχε φύγει λίγο μεγάλη σε ηλικία, νομίζω. Στα 40 ξεκίνησε. Η Ρένα ξεκίνησε να... Αλλά ήταν καταπληκτικό τα περαμέντο, δεν της φαινόταν και τίποτα. Ναι, η Ρένα αυτό που ήταν στη ζωή της ήταν και στη σκηνή. Ναι. Και πολλές φορές έλεγε, μα τι μου βρίσκουν και γελάνε, αφού εγώ τα λέω έτσι. Δεν συνειδητοποιούσε το πόσο σπουδαία περίπτωση υπήρξε. Ναι. Εμπορικά η Αλίκη έχει μία αποτυχημένη ταινία, το Ταξίδι. Ναι. Έτσι όπως διαβάζω εδώ στα δικά σου γραπτά. Κοίτα, ήταν από τις ταινίες που δυστυχώς μετά την Αλίκη στο Ναυτικό και τη Λίζα και την άλλη κάνει το Ταξίδι, μια δραματική ταινία, υπέροχη ταινία, έτσι. Μιλάμε όποιος δεν την έχει δει, αυτό το προτείνω. Είναι σκηνή, ήταν τώρα σκηνή από... Αυτό είναι από το Ταξίδι. Αυτό είναι αυτό από το Ταξίδι. Το Ταξίδι. Ναι, με τον είναι Κούρκουλο. Κούρκουλος, ε? Όμως υπάρχει κάτι εδώ. Εδώ η Αλίκη στο τέλος πεθαίνει. Η Αλίκη πεθαίνει στο τέλος. Έτσι λοιπόν, οι ουρές που σχηματίζονταν έξω από τον κινηματογράφο, όταν τέλειωνε η πρώτη προβολή, έβγαινε ο κόσμος και έλεγε: μην μπαίνετε μέσα, η Αλίκη στο τέλος πεθαίνει. Και έγανε να στεναχωρηθείτε. Οπότε άδειαζε η ουρά. Φεύγαν ο κόσμος. Φαντάσου πόσο αντίκτυπο είχε. Και τι λατρεία της είχε. Δεν θέλανε ούτε καν μία στο εκατομμύριο να δούνε το είδωλό του να πεθαίνει. Και δεν το ξανατόλμησε η Αλίκη. Όχι, δεν πεθαίνει σε καμία άλλη ταινία. Όπως δεν άλλαξε ποτέ και τα μαλλιά. Ποτέ. Την έχω ακούσει δηλαδή η ίδια να λέει σε συνεντεύξεις ότι πολύ θα το ήθελε, αλλά πόσο. Όσες φορές τόλμησε, δεν νομίζω ότι τις πήγαινε. Και δεν τις πήγαινε και όπως έλεγε και καρμικά δεν τις πήγαινε. Ναι. Ναι. Τι σημαίνει καρμικά? Το ότι όταν τα έκανε τα μαλλιά μελαχρινά, το έργο αποτύχανε πάντα. Το έχει πει και και η Τζούλια Ρόμπερτς, λέει. Όποτε λέει η Τζούλια Ρόμπερτς αλλάζει, πάμε σε άλλη κλίμακα. Να, αλλά όταν άλλαζε, λέει, τα μαλλιά της και άφηνε τις μπούκλες και το αυτό. Έτσι. Παλιότερα δεν πηγαίναν, λέει, ταινίες. Όχι, ναι. Όχι, όχι. Ναι. Ναι. Το Κλωτσοσκούφι γυρίστηκε δύο φορές. Ναι, το Κλωτσοσκούφι έχει γυριστεί δύο φορές. Ναι. Αυτό ήταν για την εποχή πάρα πολύ περίεργο. Μία ταινία, λοιπόν, που με τέτοια μέσα που γυρίζονταν και τόσο τέτοια χρήματα, να γυριστεί εξ ολοκλήρου, να τη δούνε σε ιδιωτική προβολή ο Φίνος με τον Ντίνο Δημόπουλο και το Σακελάριο, που είχε γράψει σενάριο, ναι, και να πούνε αυτή η ταινία δεν μπορεί να βγει. Γιατί ποιος ήταν ο λόγος? Ο λόγος ήταν ότι είχε επιλεχθεί ένας σπουδαίος, βέβαια κατά την εποχή, πρωταγωνιστής, ο Μιχάλης Νικολινάκος, ζεν πρεμιέ της εποχής, και δεν έδαινε καθόλου με την Αλίκη. Και καλά, αυτό το είδανε αφού τελείωσε όλη η ταινία. Το είδανε εφόσον τέλειωσε όλη η ταινία. Και η ταινία αποφασίστηκε να ξαναγυριστεί. Βέβαια, αυτή την κόπια δεν την είδαμε ποτέ. Εδώ είναι ο Αλεξανδράκης. Εδώ είναι ο Αλεξανδράκης, αλλά υπάρχει και μια φωτογραφία που η Αλίκη είναι με τον Νικολινάκο. Είναι από τα γυρίσματα. Το θέμα είναι το ότι ο Φίνος τα έκανε αυτά. Ίσως ήταν ο μοναδικός
που έκανε τέτοιου είδους τολμήματα, ας πούμε, και δεν καταλάβαινε από χρήματα και από έξοδα. Ναι. Να σε ρωτήσω, α, εδώ είναι ο... Εδώ είναι ο Νικολινάκος, αλλά Νικολινάκος, υπάρχει μια φωτογραφία που είναι αγκαλιά με την Αλίκη από το Κλειτσοσκούφι. Να σε ρωτήσω, η Καρέζη, ποιος την πρότεινε και ποιος αρχικά την απέρριψε και ποιος ήταν ο λόγος με αυτά τα μαγικά της μάτια. Ναι. Κοίταξε να δεις, ο Φίνος ήταν ο πατριάρχης του ελληνικού κινηματογράφου αναμφισβήτητα. Όμως έπεφτε έξω αρκετές φορές στις επιλογές του. Πρώτα απ' όλα δεν ήθελε την Αλίκη, είχε τσακωθεί με την Αλίκη. Όταν η Αλίκη την καλέσα να κάνει μία από τις τρεις κόρες του Μακρύ στην Θεία από το Σικάγο, και όταν την κάλεσε ο Φίνος και πήγε εκεί, είπε: «Δεν νομίζετε πως είμαι πολύ νέα για να κάνω τη θεία?» Γιατί νόμιζε ότι την καλέσανε για να είναι η πρωταγωνίστρια. Και της είπε: «Έξω από εδώ, εσύ δεν ξαπατήσε εδώ». Την επόμενη χρονιά, βέβαια, ήταν εκεί. Είχε πέσει και δεν την ήθελε. Δεν ήθελε τη Βλαχοπούλου. Τη θεωρούσε μεγάλη, ας πούμε. Δεν ήθελε τον Κούρκουλο στον Κατήφορο. Είχε κάνει 2-3 ταινίες δεύτερες ο Κούρκουλος εκείνη την εποχή και είπε: «Όχι, δεν τον θέλω τον Κούρκουλο». Τελικά τον πήρε και ο Κούρκουλος έγινε αυτό που έγινε. Ναι. Και στην περίπτωση της Καρέζη. Της Καρέζη την προτείνανε και έκανε ένα δοκιμαστικό και τη βρήκε ο Φίνος αλήθωρη. Βάλτε το κοντινό, παρακαλώ, τώρα με αυτά τα μάτια. Τη βρήκε αλήθωρη και είπε: «Όχι, η κοπέλα δεν κάνει, γιατί είναι αλήθωρη, με αυτά τα θεϊκά μάτια». Επέμενε ο Σακελάριος και τελικά η Καρέζη ξεκίνησε την καριέρα της από τη Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι η Καρέζη έπαιξε πολύ νωρίς κάποιους πολύ δυναμικούς γυναικείους ρόλους. Ναι. Δηλαδή και στο Δεσποινής Διευθυντής και στο Τζένι Τζένι είναι μια γυναίκα που σπάει εκείνη τη εποχή το στερεότυπο, που είναι ενδεχομένως η πιο μορφωμένη από τον άντρα. Ναι. Αυτά τότε έχεις λίγο να μου το σχολιάσεις. Η Καρέζη για την εποχή της ήταν πολύ μπροστά και ήταν από τις λίγες περιπτώσεις που μπορούσε να παίξει κάλλιστα κωμωδία. Mm-hmm. Γι' αυτό ήταν μια εξαιρετική κομεντιέν, ας πούμε, στο Κοριδάκι της Δεσποινίδος. Ναι. Ξαφνικά στη Λόλα ήταν μια απίστευτη δραματική ηθοποιός. Έτσι. Μετά λοιπόν, τη Δεσποινής Διευθυντής ήταν μια θεατρική της επιτυχία που τη μεταφέρανε στον κινηματογράφο και ήταν από τις λίγες περιπτώσεις που μπορούσαν να παίξουν και αυτούς τους ρόλους. Σε αντίθεση με άλλες που δεν μπόρεσαν. Αλλά η Καρέζη έμεινε ως μια σπουδαία ηθοποιός και του σινεμά και του θεάτρου, βέβαια. Mm-hmm. Πες μου τώρα, γιατί μας πιέζει σιγά σιγά ο χρόνος, γιατί κάνεις και τα δικά σου τα θεατρικά. Είσαστε στη Θεσσαλονίκη τώρα, έχετε ξεκινήσει. Ναι, είμαστε Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Βεργίνα, στο Regency Casino και παρουσιάζουμε τη μουσική σάτυρα «Εδώ γελάμε.gr». Νομίζω πως ο τίτλος τα λέει όλα. «Εδώ γελάμε» δηλαδή, αλλά ελληνικά. Με το Σπύρο τον Μπιμπίλα σε βλέπω εδώ. Είμαστε πολύ, με τον Σπύρο Μπιμπίλα, την Ελένη Καστάνη, τον Γιάννη Ζουγανέλη, την Τάνια Τρίπη, τον Παναγιώτη Πετράκη και τη Βίκη Κάβουρα. Χορεύει και χορογραφεί ο Θοδωρής ο Πανάς. Και σε κείμενα έχω συνεργαστεί με τον Στέλιο τον Παπαδόπουλο. Θεσσαλονίκη θα κατέβει και εδώ. Θα κατέβει και εδώ από καλοκαίρι και μπορεί και χειμώνα. Τα συζητάμε τώρα. Κοίταξε, είμαστε σε ένα πυρετό αυτή τη στιγμή. Κάνουμε εξωστρέφεια πράγματα. Τώρα μετά την κλεισούρα. Αρκετά μέσα. Ναι. Γιατί περάσαμε ένα δύσκολο χειμώνα στο θέατρο Βέμπο, που είχα κάνει μια εξαιρετική παράσταση. Δεν ξέρω αν δεν το είδατε, αλλά τέλος πάντων η κυρία Επιθεώρηση, που ήταν μια πολύ ακριβή παραγωγή. Και πέσαμε σε μια κακή συγκυρία. Ελπίζω τώρα τα πράγματα να είναι πολύ πιο αισιόδοξα. Έχουν ανοίξει, γι' αυτό καλά. Και είμαστε καθημερινά sold out στο θέατρο. Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κοντά μας σήμερα. Χαίρομαι καλοκαίρι, την παρέα σας. Σας βλέπω, περνάω υπέροχα μαζί σας. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Και γι' αυτό ήθελα να έρθω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι. Φιλιά σε όλη την παρέα φιλιά, επάνω. Φιλιά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι κάνουμε, για πείτε μου. Δίνουμε ξανά το quiz. Τι κάνουμε. Έχει να πει για το αυτοκίνητο. Το έχω να πω για το αυτοκίνητο. Ναι, λοιπόν. Έχουμε 208. Έκδοση like. Και μπλε και ό,τι άλλο χρώμα της αρεσκίας σας εδώ. 1200 κυβικά, 75 άλογα, αξίας 15.700 ευρώ. Και ποιος είναι ο τρόπος να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στις 26 Ιουνίου. Ορίστε, βλέπετε, τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο πενταψήφιο 14999. Αφήστε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο ή αλλιώς στείλτε SMS, γράψτε open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Και κληρώνουμε και την Παρασκευή Μάριον, ένα υπέροχο διήμερο στο μαγικό Ναύπλιο.
Πάμε να δούμε το quiz, το σημερινό quiz, το κοριτσάκι αυτό. Όπως είπαμε, μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια, μια λαϊκή τραγουδίστρια με τρομερή φωνή και κουκλάρα. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση, μπαίνετε στο Μέρα Μεσημέρι κάτω παύλα Open TV, κάνετε follow τη σελίδα μας, like στο post, δίνετε την σωστή απάντηση και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Πάρα πολύ ωραία. Με αυτά και μετά, αλλά πάμε διαφημίσεις. Τι λέει εδώ το αυτί μου? Ναι, ναι, πάμε. Δεν λέει τίποτα, αλλά πάμε, έτσι, ναι, διαφημίσεις. Και τα αποκαλυπτήρια, ποια άλλη θα μπορούσε να ήταν? Πέγγιζίνα, φυσικά. Πέγγιζίνα, όμορφο κοριτσάκι, όμορφη γυναίκα, όμορφη ψυχή, καλή τραγουδίστρια και απόψε καλεσμένη στην Ανίτα Πάνια. Απόψε ή αύριο? Αύριο. Αύριο, αύριο. Αύριο, Πέμπτη. Κάτσε, μην μπερδέψω και τις μέρες. Ανοιχτά. Λοιπόν, αύριο, Πέμπτη, 12 παρατέταρτο, ανοιχτά στην Ανίτα Πάνια η Πέγγιζίνα. Φεύγουμε τρέχοντας, πρέπει να σας πω, αλλά. Αλλά αύριο Μέρα Μεσημέρι στις 2 με την καλύτερη παρέα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Εδώ θα είμαστε, Μαρία. Αλλά έλα, εδώ, ναι, 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 εδώ θα είμαστε. Ναι, 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 με χαρά και κέφι.